Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωινό Κυριακής, 4 Μαΐου, στην τελική ευθεία πια για τις εκλογές. Και λίγες ώρες, ένα 24ωρο πριν θέσει η Ελλάδα ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας, ένα ζήτημα που μπορεί να αλλάξει τον οικονομικό χάρτη της χώρας. Τι θα γίνει με το χρέος? Να δούμε τι μας φέρνει αυτό το πρωινό. Επιμήκυνση των δανείων διάσωσης στα 50 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο θα προτείνει αύριο ο Γιάννης Τουρνάρας στο Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους. Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει ακόμη και περίοδο χάριτος 20 χρόνια για την καταβολή τόκων σε ό,τι αφορά τα διακρατικά δάνεια, αυτά που έχουμε πάρει από τους εταίρους μας. Για μια νέα Ελλάδα που γεννιέται σπάζοντας το κέλυφος και θρηματίζοντας τις αλυσίδες της, κάνει λόγο ο Αντώνης Σαμαράς σε άρθρο του στο Βήμα. Το μόνο που ενδιαφέρει το ΣΥΡΙΖΑ είναι να βυθίσει ξανά την Ελλάδα στην πολιτική αστάθεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Για άθλια προπαγάνδα αυτών που ευθύνονται για την άνοδο της ακροδεξιάς, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης, απαντώντας σε δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας που τοποθετεί τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ των λαϊκιστών της Ευρώπης. Και το θέμα που απασχολεί εδώ και αρκετές ημέρες στην παγκόσμια κοινότητα είναι εικόνες που βλέπετε. Έχουν προκαλέσει σοκ τα όσα έγιναν στην Οδυσσό. Δεκάδες φιλορώσοι έχασαν τη ζωή τους όταν αντίπαλες δυνάμεις πυρπόλησαν κτίριο που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι, έπεσαν από τα παράθυρα για να σωθούν. Βλέπουμε και τον καιρό και επιστρέφουμε αμέσως στη συζήτησή μας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα Κυριακή στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές και πιθανώς καταιγίδες τις μεσημεριανές ώρες στα κεντρικά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 20 με 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική βελτιωμένος καιρός με λίγες νεφώσεις και αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, 2-3 Κυριακές πριν από τις εκλογές, περιφερειακές και μετά τις ευρωεκλογές, με ένα θέμα, αύριο θα το θέσει ο Γιάννης Τουρνάρας, που οι ειδικοί, οι αναλυτές και εμείς το χαρακτηρίζουν ως ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία. Τι θα πληρώνει η χώρα για το χρέος της, για χρεολύσια και τόκους, ούτως ώστε να μπορεί με τα υπόλοιπα να ρίξει χρήμα στην αγορά, να οδηγήσει αυτό που λέμε οικονομική ανάκαμψη, ανάπτυξη. Υπεραπλουστευμένα το θέτω, αλλά έτσι είναι. Όσο έχει η Ελλάδα αυτό το υπέρογκο χρέος στην πλάτη, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, δεν μπορεί να έρθει η επόμενη μέρα. Θα ζητήσουμε λοιπόν όλη την επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο κύριος Θάνος Πλεύρης από τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφιος με το συνδυασμό Αθήνα Μπορείς. Του Άρη Φιλιοτόπουλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Πλεύρη. Δίνετε και τη μάχη του Σταυρού, εσείς. Βεβαίως. Την οποία ο κύριος Τσουκαλάς, προς το παρόν τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν υπάρξουν άλλες εξελίξεις, δεν τη δίνει. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσουκαλά. Και η κυρία Κατερίνα Φαρμάκη, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και εκείνη εν αναμονή των εξελίξεων, φαντάζομαι. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα. Θα δούμε και τα δικά μας. Θα συζητήσουμε επαρκώς. Αλλά αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες ώρες να συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι πραγματικά συγκλονιστικά, έχουν σοκάρει την παγκόσμια κοινή γνώμη και από το πρωί υπάρχουν νέες συγκρούσεις. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει εκεί τις τελευταίες ώρες. Οδυσσός, κόλαση του Δάντη. Το κτίριο των συνδικάτων γίνεται παρανάλωμα του πυρός.
Ένας εγκλωβισμένος κάνει βουτιά στο κενό. Επιλέγει τον ακαριαίο θάνατο από τον ακαεί ζωντανός. Βιντεοδοκουμέντο καταγράφει το απονενοημένο διάβημα που κόβει την ανάσα. Δύο άνδρες σε απόγνωση έχουν κρεμαστεί κυριολεκτικά στο κενό, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το παράθυρο. Παραδίπλα, εγκλωβισμένος έχει ξαπλώσει στο περβάζι. Το μισό του σώμα εξέχει στο κενό. Από το διπλανό παράθυρο ξεπροβάλλουν δύο άνδρες που προσπαθούν να αναπνεύσουν. Άλλοι επιστρατεύουν σκοινιά ή καλούν σε βοήθεια κραδένοντας ένα άσπρο μαντήλι. Διαδηλωτές μεταφέρουν προς το φλεγόμενο κτίριο μεταλλικής καλωσιά. Κάποιοι καταφέρνουν να κατέβουν χρησιμοποιώντας τις σκάλες που επιστρατεύονται. Στο έδαφος εκτυλίσσονται σκηνές τραγωδίας. Είδα τουλάχιστον 6 άτομα να πηδάνε από το κτίριο. Πιστεύω πως σκοτώθηκαν. Μετέφερα κάποιους με τραύματα στο κεφάλι. Ένας τραυματίας κοίταται στο έδαφος. Ένας σύντροφός του, ντυμένος στρατιωτικά, του κρατά το κεφάλι και ξεσπά. Οι υποστηριχτές της μεταβατικής κυβέρνησης πρώτα έκαψαν τη σκηνή μπροστά και μετά πυρπόλησαν το αρχηγείο των συνδικάτων που βλέπετε μπροστά μου. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, τουλάχιστον 36 άνθρωποι, πιθανότατα φιλορώσοι, σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από τις βόμβες Μολότοφ που πετούσαν οι μενόμενοι Ουκρανοί. Οι περισσότεροι είτε πνίγηκαν από τις αναθυμιάσεις, είτε σκοτώθηκαν πηδώντας από τα παράθυρα. 130 άτομα συνελήφθησαν. Νωρίτερα, διαστάσεις τραγωδίας είχαν πάρει οι σφοδρές συγκρούσεις φιλορώσων με υποστηρικτές της μεταβατικής κυβέρνησης στο κέντρο της Οδυσσού. Εκατοντάδες αυτονομιστές επιτέθηκαν με ρόπαλα, γκλοπ, πέτρες και βόμβες Μολότοφ κατά διαδήλωσης περίπου 1.500 Ουκρανών. Ακολούθησε μακελιό με 4 νεκρούς. Οι εικόνες σοκάρουν. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν εδώ, από το κέντρο της πόλης, από τη λεγόμενη Ελληνική πλατεία. Διήρκησαν για 2 ώρες. Συνολικά στην Οδυσσό, περισσότερα από 200 άτομα τραυματίστηκαν. Τον κύκλο του αίματος άνοιξε η χθεσινή έναρξη της γιγαντιαίας Ουκρανικής στρατιωτικής επιχείρησης για τη διάλυση των αυτονομιστών στα ανατολικά της χώρας, με αιχμή την πόλη του Σλαβιάνσκ. 2 Ουκρανοί πιλότοι σκοτώθηκαν από την κατάρριψη 2 στρατιωτικών ελικοπτέρων. Το αεραστεχνικό βίντεο ντοκουμέντο του CNN κατέγραψε τις στιγμές λίγο μετά την πτώση του ενός ελικοπτέρου. Και από ό,τι λένε διάφορα μέσα και από την Ουκρανία και από τη Ρωσία, υπάρχουν και νέες συγκρούσεις από το πρωί. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να περάσουμε μετά τις διαφημίσεις, κύριε Πλεύρη, στα δικά μας, με την οικονομία και τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για όσα βλέπουμε εκεί. Βεβαίως, κοιτάξτε, είναι σοκαριστικό οπωσδήποτε. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με πληθυσμό, ο οποίος είναι άμαχος, που βρίσκεται εγκλωβισμένος, αυτές οι εικόνες τον οποιονδήποτε άνθρωπο τον σοκάρουν. Και μπορούμε να τις βλέπουμε και πρέπει να δούμε και από εδώ και πέρα τι εξελίξεις υπάρχουν, γιατί. Πολύ φοβούμαι ότι αυτά τα γεγονότα. Φτιάχνεται και ένα κλίμα στη Ρωσία. Φτιάχνεται και ένα κλίμα στη Ρωσία. Πίεση προς τον Πούτιν ότι κάτι πρέπει να κάνει. Οπότε, κύριε Τσουκαλά. Κοιτάξτε. Καταρχήν, το όλο σκηνικό εξελίσσεται στην Οδυσσό, που η Οδυσσό σημαίνει και πολλά και για εμάς τους Έλληνες. Εν συνεχεία, μπορούμε να σκεφτούμε το φρικτό Ποτέμκιν και το τι γινόταν το 1905 στην Οδυσσό. Και πραγματικά αυτή η πόλη, μια ιστορική πόλη, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, δηλαδή ουσιαστικά να σπαράσετε από έναν εμφύλιο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αν δεν δουν ένθεν και ένθεν τα πράγματα με ένα διαφορετικό μάτι και αν δεν καθίσουν να δουν πώς χωρίζουν κάποια πάμε πράγματα, σε, θα πάμε σε πολύ άγριες καταστάσεις. Διότι από ό,τι φαίνεται, γιατί εάν φύγουμε από το προσκήνιο και πάμε λίγο από πίσω, θα δούμε ότι τα γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία παίζονται είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά θα πρέπει να τα αναλύσουμε. Κυρία Φαρμάκη, εικόνες. Και βέβαια, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μπορέσει να κρυφτεί επαόριστον, ήδη δεν κρύβεται, όλη η δράση των ακροδεξιών και των φασιστών στην Ουκρανία. Κυρία Φαρμάκη. Ναι. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι οι εικόνες που βλέπουμε, οι οποίες πραγματικά είναι σοκαριστικές για τους άμαχους ανθρώπους και τους ανυποψίαστους να τους εγκλωβίζουν. Και είναι σοκαριστικό και για την ανθρώπινη φύση να βλέπεις άνθρωποι εναντίον των συγχωριαντών τους, των συντοπιτών τους, να τους εγκλωβίζουν, να θέλουν να τους κάψουν ζωντανούς. Εμείς που έχουμε μία ιστορία, η οποία είναι όχι τόσο παλιά του εμφύλιου πολέμου, θα πιστεύαμε ότι δεν θα έπρεπε τέτοιες εικόνες να ξαναζήσουν τουλάχιστον στην Ευρώπη. Θα πάμε σε διαφημίσεις αν κάτι προκύψει στο μεταξύ, γιατί επαναλαμβάνω, από το πρωί εξελίσσονται νέες συγκρούσεις σε αρκετές περιοχές στην Ανατολική Ουκρανία. Θα διακόψουμε να τις μεταδώσουμε. Μετά τις διαφημίσεις, περνάμε, κύριε Πλεύρη, στα δύσκολα. Στα δύσκολα που έχει να χειριστεί η κυβέρνηση από αύριο, από το Eurogroup.
Λοιπόν, επιστρέφουμε να δούμε τα δικά μας θέματα, τα της οικονομίας και όχι μόνο, γιατί κύριε Πλεύ, πλησιάζουν εκλογές και είναι λογικό, τουλάχιστον αναμενόμενο. Δεν ξέρω αν είναι λογικό, σίγουρα πάντως είναι αναμενόμενο να ανεβαίνουν και οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Και όταν μπαίνουν και ξένα δημοσιεύματα μέσα από γερμανικές εφημερίδες και δίνουν τροφή για τέτοια αντιπαράθεση, φουντώνει ακόμη περισσότερο, όπως τη Ζητόιτσε Τσάιντουγκ. Και θέλω να αρχίσουμε από εκεί ένα σχόλιο. Η Ζητόιτσε Τσάιντουγκ, για όσους δεν το παρακολούθησαν, βάζει τον Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ίδιο καζάνι με τους ευρωσκεπτικιστές και την ακροδεξιά στην Ευρώπη και λέει ότι αυτοί είναι οι λαϊκιστές της Ευρώπης. Αυτοί είναι οι επικίνδυνοι της Ευρώπης. Και θέλω το σχόλιο σας. Ναι, ακούστε τι γίνεται. Η ώρα των λαϊκιστών είναι ο ακριβής τίτλος. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν είναι λίγο τραβηγμένο. Υπό την έννοια, θα σας πω βέβαια, τώρα να σχολιάσω ένα δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Το ότι θεωρώ και προσωπικά τον κύριο Τσίπρα λαϊκιστή είναι γεγονός, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι δυνατόν να βάζεις, ακόμα και αν υπάρχουν διαφορετικές τάσεις, ακόμα και αν θεωρείς ότι στο λόγο υπάρχει ένας λαϊκισμός, να παίρνεις όλους μαζί να τους βάζεις ένα καζάν. Οπωσδήποτε. Από την άλλη, βέβαια, πλευρά είναι ένα δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πρέπει να γίνονται τέτοιες απαντήσεις. Εάν θέλετε την άποψή μου, και οι Γερμανοί παίρνανε τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν σε ελληνικές εφημερίδες και αφορούν στους ίδιους και βγάζαν ανακοινώσεις. Μια αναπαραγωγή. Θα ήταν μια αναπαραγωγή. Και για μένα πολύ πιο σημαντικό είναι, που έχει περάσει τα ψηλά, το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας ενοχλείται μεν από αυτό και έβγαλε ανακοίνωση στο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος κάνει ομή παρέμβαση στα εσωτερικά της δικαιοσύνης μιας χώρας. Στην Ιρλανδία, λέτε. Βεβαίως, χωρίς να ξέρει Ιρλανδία. Το φάκελο της υπόθεσης. Έχουν βρεθεί κάποια οστά. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αθώος ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ένοχος, δεν με απασχολεί. Αλλά να βγαίνει ένας αρχηγός κόμματος όταν διεξάγεται μια δικαστική έρευνα και να παίρνει θέση. Αυτό, με συγχωρείτε, τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση εκεί πέρα? Φαντάζεστε αύριο το πρωί να έβγαινε εδώ πέρα ο Σόιμπλε και να έλεγε για μια απόφαση ελληνικού δικαστηρίου τι απόφαση είναι αυτή? Ή για μια εισαγγελική έρευνα η οποία γίνεται? Για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, είναι για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο ηγέτης του Sinn Féin για μια δολοφονία τη δεκαετία του 70. Μάλιστα. Και ο οποίος κρατείται και ανακρίνεται για αυτό το λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και φαντάζομαι δεν ξέρει το φάκελο ο κύριος Τσίπρας τι έχουν βρει και τι έχουν σε ένα ποινικό φάκελο για να ξέρει αν διώκεται καλός ή κακός. Κύριε Τσουκαλά. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το Sinn Féin και τον Τζέρι Άνταμς και να πούμε ότι, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι πρόκειται για μια υπόθεση από ό,τι λέγεται του 1972, όταν ο Τζέρι Άνταμς πρέπει να ήταν 18-19 χρονών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να τσακωνόμαστε και για το Τζέρι Άνταμς? Καθόλου δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Αλλά... γιατί έχει γίνει και αυτό κεντρικό θέμα της αντιπαράθεσης μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό. Ο Τζέρι Άνταμς. Δεν λέω ότι είναι η προσωποποίηση της αντίστασης των Ιρλανδών απέναντι στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Δεν λέω ότι είναι το έλασον. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε να λέμε για τον Τζέρι Άνταμς από τη στιγμή που οι ίδιοι οι Βρετανοί έχουν δολοφονήσει, έχουν εκτελέσει μέσα σε ένα τετράγωνο εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους. Δεν λέω ότι είναι το έλασον. Με το θυλατόν έρχονται και τους ρεβολούσαν και τους δεν έφταναν κανένα ζωντανό. Και φτάνουμε στο σημείο τώρα να λέμε για το Τζέρι Άνταμς του 1922. Αυτό λέω. Αλλά ακριβώς. Με τόσα προβλήματα που έχει ο τόπος, και λέει μπαίνει ότι και αυτό δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται την αντίσταση της Ευρώπης, την αντίσταση στην Ιρλανδία, που είναι ο Τζέρι Άνταμς, και να τον σέρετε μετά από 50 χρόνια το δεν παραγράφονται τα δικήματα στην Αγγλία. Δεν κάνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά τι γινόταν. Αν ότι είναι νεκρή πολύ καλά αυτή από τον Τζέρι Άνταμς στην Ιρλανδία. Τι γινόταν στην Ιρλανδία την εποχή εκείνη. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι να το ξέρετε, γιατί είσαστε αρκετά νέος. Εγώ που θυμάμαι πιο πολύ από εσάς. Αντιμετωπίζει. Αλλά είναι εύκολο και εσείς ξέρετε. Γιατί διαβάζετε και ξέρετε το τι γινόταν. Για το πώς αντιμετωπίζει ένα κομμάτι τουλάχιστον του γερμανικού τύπου τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, η Süddeutsche Zeitung, δηλαδή η εφημερίδα της Νότιας Γερμανίας, η οποία βγαίνει στη Βαυαρία, είναι μια απόλυτα δεξιά εφημερίδα, η οποία ουσιαστικά πρεσβεύει, είναι έγκυρη εφημερίδα, δεν είναι μια εφημερίδα έτσι τυχαία, είναι σοβαρή εφημερίδα, έγκυρη εφημερίδα, η οποία βέβαια πρεσβεύει αυτά τα οποία υπαγορεύουν οι τραπεζίτες. Είναι μια εφημερίδα η οποία εκφράζει τη φωνή των τραπεζιτών της Ευρώπης και της κατάστασης που κρατεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, ασφαλώς και για τη Süddeutsche Zeitung, ο Τσίπρας φαίνεται ότι είναι ένας λαϊκιστής, δηλαδή κατά την άποψή της, λαϊκιστής είναι ο οποιοσδήποτε έχει μια άλλη άποψη από μια γερμανική Ευρώπη των τραπεζιτών. Όχι, δεν θα τη κάνουμε τη χάρη και να πούμε εμείς ότι σώνεται καλά, καλά τα λέει η Süddeutsche Zeitung.
Ο κύριος Τσίπρας είχε μία πρώτη τάξεως ευκαιρία να πάει λοιπόν στην Ευρώπη, στο debate το οποίο διεξήχθη σαν υποψήφιος Ευρωπαϊκής Αριστεράς και να δείξει σε όλους ότι όχι μόνο λαϊκιστής δεν είναι, αλλά πραγματικά ξέρει τα προβλήματα και είναι αντίθετος με μία Ευρώπη του καπιταλισμού, της λιτότητας, των πλεονασμάτων του Βορρά και των ελλημάτων του Νότου. Αντί να κάνει αυτό, έμεινε εκτός του debate όταν οι άλλοι υποψήφοι θέσανε όλα τα ζητήματα πάνω στο μέλλον της Ευρώπης. Λοιπόν, ο πολιτικός Τσίπρας είναι αντιφατικός, προσπαθεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο του το έδωσε η διαμαρτυρία των Ελλήνων πολιτών και η αντίθεσή τους στα μέτρα τα οποία βεβαίως τους υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, αλλά ως πολιτικός του μέλλοντος θα πρέπει να εστιάσει σε αυτά που πραγματικά πρέπει να αλλάξουν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε μια καλύτερη πορεία. Αυτά μπορεί να τα διαχειριστεί μέσα από τη συμμετοχή του, μέσα από τη δράση του, μέσα από την αγωνιστικότητά του, εκεί που παίζονται τα ζητήματα αυτά. Και εκεί είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμμετοχή στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μέχρι τώρα τουλάχιστον ο κύριος Τσίπρας με πρόσχημα μια περιοδία το ανέβαλε. Δεν φτάνει μόνο μία συμμετοχή στο επόμενο debate για να δείξει τα προβλήματα και να δείξει στους Ευρωπαίους πολίτες που κυριαρχεί, όπως είπατε, ο ευρωσκεπτικισμός. Φτάνει λοιπόν μία φορά συμμετοχή για να δείξει το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, ότι αυτό το πρόγραμμα το οποίο λέτε ότι θα έπρεπε να αρπάξει κάθε ευκαιρία προκειμένου ακριβώς, να... Ακριβώς, γιατί αυτό ήταν τα κόμματα της αριστεράς στην Ευρώπη, πάντως, τον επέλεξαν για αυτό το λόγο. Φέρνοντας και το εντός συνόρων. Φέρνοντας το εντός συνόρων. Επέλεξε την αποχή. Και ο κύριος Σαμαράς επιλέγει την αποχή στο debate προτείνει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι άλλο θέμα όμως, κύριε Μάλλη, αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί debate, συγγνώμη που... Μη διευκολύνετε τον κύριο Πλεύρη, κύριε Φαρμάκη. Μη τον διευκολύνετε. Είναι τελείως διαφορετικό. Εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια συνέχεια σε αυτό το οποίο λέμε. Καταρχήν, υπήρξε μια διακομματική επιτροπή όπου δεν ετέθη ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ το debate. Εάν πάμε όμως στο ΣΥΡΙΖΑ πριν 2-3 χρόνια, δεν πάμε μακριά, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που φώναζε τότε όταν λέγανε ότι στις ευρωεκλογές θα γίνει debate μεταξύ των δύο τότε μεγάλων κομμάτων και έλεγε γιατί πρέπει να αποκλειόμαστε εμείς αφού είναι ευρωεκλογές. Βλέπω λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αποκτά μάλλον με την επιθυμία του να μεγαλώνει ως κόμμα και να γίνεται δίπολο, αποκτά παθογένειες των μεγάλων κομμάτων. Τι άλλαξε από το 2009 που ο ίδιος έλεγε γιατί να μην είμαστε όλοι μαζί? Και το σημαντικότερο, διακομματική επιτροπή. Εάν είχε γιατί τεθεί, δεν το έθεσε. Δηλαδή μετά γίνεται ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Γιατί δεν ετέθη εκεί πέρα που συζητούνταν εάν θα γίνουν debate αρχηγών, πώς θα γίνουν debate αρχηγών? Εσείς πιάνετε και το θεσμικό κομμάτι. Εγώ θα στο ουσιαστικό. Γιατί να μην δούμε τον πρωθυπουργό με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μιλάνε για όλα? Ακούσαν, τους βλέπουμε και κάθε μέρα να μιλάνε για όλα. Εγώ θα ήθελα να δω και τον αρχηγό. Έχει μιλήσει ποτέ ο κ. Σαμαράς? Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Το πόδι στραβά ως Νταΐς. Μισό λεπτό. Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό. Νομίζω ο κ. Σαμαράς ότι η Βουλή είναι σαλούν. Θα ήθελα να δω και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το go back από τη Μυτιλίνη, να πήγαινε να το πει στο debate των πολιτικών αρχηγών ή ακόμα καλύτερα να ξεκινούσε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη να ξεκινούσε. Και ο Γιουνκέρ που είναι η ίδια όψη του. Ελάτε, ξέρουν πάρα πολύ καλά το τι πρέπει να κάνει ο Τσίπρας. Και γι' αυτό βλέπετε αυτά που γράφει στην Deutsche Zeitung. Ότι είναι άκρο ο Τσίπρας. Αλλά τον ΤΑΗ τον παίζει εντός Ελλάδος πάντως. Τον ΤΑΗ τον παίζει ο Πρωθυπουργό. Και να ολοκληρώσει. Ο οποίος έχει μια φωνή. Προσπαθεί να βάλει μια τελεία. Ας τον αφήσουμε. Και θα προτιμούσα ακόμα περισσότερο το go back να το έλεγε στο τουρκικό προξενείο όταν του υπαγόρευε να βγάλει την κυρία Σαμπιχά από το ευρωψηφοδέλτιο. Αυτό που δεν είπε go back στο τουρκικό προξενείο θα το πει στη Μέρκελ. Που κάθε μέρα πάτε και προσκυνάτε το γερμανικό προξενείο. Μα είσαστε τώρα λέτε πράγματα τραγικά. Να σας πω. Τι σχέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με το τουρκικό προξενείο? Είπα ότι έβγαλε την κυρία Σαμπιχά λόγω του ότι το υπέδειξε το τουρκικό προξενείο. Κόντρα σε αυτού που κατεβάζει το προξενείο. Να σας πω, κύριε Τσουκαλά, αυτό θα πρέπει να λάβει την υπόψη σα. Και όχι αυτά που λέτε εσεί. Πάντω μια ερμηνεία στο go back πρέπει να μα δώσετε. Θα καταλάβουμε τι λέει. Για ποιο πράγμα? Μια ερμηνεία λόγω στο go back πρέπει να μα δώσετε.
σημαίνει ότι δεν θέλουμε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, δεν θέλουμε τους Ευρωπαίους, συμβολίζουν τη λιτότητα, δεν θέλουμε να έχουμε παρτίδες μαζί τους καθόλου, να μην έχουμε την παραμικρή σχέση. Τι είναι αυτό το go back? Go back σημαίνει φύγετε. Έτσι. Ουσιαστικά αυτό που λέμε ότι τελειώσατε. Τελειώνουμε στις 25 του μήνα. Θα πρέπει να αρχίσουμε. Με ποια έννοια το φύγετε? Να αρχίσουμε μία άλλου είδους πορεία. Αυτό λέμε. Δηλαδή στις 25 του μήνα εμείς πιστεύουμε. Με ποια έννοια το φύγετε, κύριε Τσουκαλά? Με ποια έννοια το φύγετε? Με ποια έννοια? Να φύγουμε. Η Μέρκελ, ότι... εσείς είπατε φύγετε. Τώρα λέτε ότι, από τη Μυτιλήνη είπε φύγετε για την κυβέρνηση, δηλαδή εννοείται. Αλλά εδώ είπατε εσείς, go back Merkel. Εσείς έχετε θεωρείτε δηλαδή ότι, έξω από την Ευρώπη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα λεπτό. Εσείς υποστηρίζετε ότι μπορούμε να είμαστε εκτός της Ευρώπης. Ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και η Μέρκελ είναι διαφορετικά πράγματα ή είναι ένα κατάστημα? Βεβαίως είναι και διαφορετικά πράγματα. Τα ίδια πράγματα μπορεί εδώ πέρα, και να έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Λεπτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Πάει ο Στουρνάρας και πάει να επισημοποιήσει αυτά που του είπα. Πριν να πάμε στο δεύτερο θέμα. Γι' αυτό θα πάει στις Βρυξέλλες. Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεν, είπε go back στο Σαμάρα. Είπε go back Μέρκελ. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε. Και go back Σόιμπλε. Go back Merkel και go back Schäuble, ναι. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική και δεν μπορεί να είναι η Ευρώπη γερμανική. Πρέπει να έχουμε μια Ευρώπη των λαών και των θεσμών. Υπενθυμίζω. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε. Υπενθυμίζω. Εάν θέλετε εσείς να έχουμε μια Ευρώπη της Merkel και των τραπεζιτών, θέλετε ότι σας αρέσει? Μισό λεπτό. Σας αρέσει αυτό που περνάμε αυτή τη στιγμή? Σας αρέσει αυτό που περνάει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Σε μένα το ερώτημα. Να σας πω, μιας και μιλάτε για την Ευρώπη, των τραπεζιτών, δύο ημέρες πριν το go back, ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τον κύριο Άσμουσεν. Ο κύριος Άσμουσεν ήταν ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΟΤΟΥ, την οποία την κατηγορείται την ΕΚΟΤΟΥ. Και είναι ο υφυπουργός εργασίας, ο υφυπουργός εργασίας της Γερμανίας. Δηλαδή από τη μία συναντάτε με τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΟΤΟΥ και από την άλλη go back Merkel. Έχετε μία παράξενη πραγματικά άποψη ότι με αυτούς που είναι αντίπαλοι σου και με αυτούς που έχουν φέρει τα πράγματα εσείς εδώ, έχετε αυτή την άποψη, κύριε Τσουκαλά. Δεν πρέπει να συναντιόμαστε. Εγώ δεν την έχω. Και βέβαια θα συναντηθούμε και να τους πούμε με αυτά που πρέπει να τους πούμε. Με το go back. Και βέβαια και go back, go back και αλλά έλα να σε δω. Και go back και ακόμα χειρότερα. Δεν αλλά έλα να σε δω. Μα γιατί πρέπει να είμαστε υποτελείς? Δεν νομίζω, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μας περάσει το DNA μας ότι εμείς είμαστε από κάτω, είμαστε υποτελείς και δεν μπορούμε ούτε καν να πούμε μία λέξη απέναντί τους. Μην καλλιεργείτε τέτοιου είδους ψυχοσύνθεση. Δεν καλλιεργώ τίποτα. Όχι, προσπαθώ να ερμηνεύσω. Προσπαθώ να ερμηνεύσω. Έχω ένα Twitter του κυρίου Παπαδημούλη που επενούσε τη Süddeutsche Zeitung γιατί είχε εκφράσει κριτική για το πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι πριν δύο εβδομάδες ο κύριος Παπαδημούλης επενούσε αυτή την εφημερίδα. Εγώ σας είπα ότι είναι μια έγκριτη εφημερίδα όσον αφορά ορισμένα θέματα όπως για δικαίωμα. Η καθημερινή είναι μια έγκριτη εφημερίδα. Προσπαθώ να κάνω ότι μου αρέσει αυτό που γράφει. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι νομίζετε να μας φημώσετε? Λέμε και τα μεν και τα δε. Προσπαθώ να κάνω πιαστικά ερωτήματα στο κύριο Τσουκαλά. Αλλά εσείς του δίνετε χέρι βοηθείας, τέλος πάντων. Προφανώς εστιάζει ο κύριος Τσίπρας στο συνέστημα των Ελλήνων. Και αυτό φαίνεται γιατί. Γιατί μέσα στην. Έλατε, δεν σας διάκοψα να. Λοιπόν, είναι προφανές αυτό καιρό τώρα. Και αντί να παρακολουθήσει ότι η Ελλάδα πια πάει να πεμπλακεί και από τα μνημόνια και από τις πολύ μεγάλες επιτηρήσεις και να ανοίξει βηματισμό, εν τούτης επιμένει σε αυτό, γιατί είναι αυτό το οποίο του έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό. Αντί να ευχαριστιέται γιατί η Ελλάδα από εδώ και πέρα θα πρέπει με τις δικές της δυνάμεις, αλλά θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε, γιατί μια προοπτική δεκαετίας και ένα πρόγραμμα δεκαετίας μπροστά μας, πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσπάθεια από όλο το πολιτικό σύστημα. Γιατί και στο παρελθόν είχαμε συγκροτήσει και είχαμε κάνει πενταετή προγράμματα, τα οποία όμως δεν τα είχαμε παρακολουθήσει. Αυτό δεν σημαίνει προκειμένου... ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει ναι σε όλα. Όχι προφανές, αλλά όχι προφανώς δεν θα πει ναι σε όλα, αυτό αλλά θα το πρέπει όλοι να παρακολουθήσει. Μαζί δεν σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
θα λέει ναι στις πολιτικές που θέλει να εφαρμόσει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Όχι, δεν πάμε στο άλλο. Δεν είναι οι πολιτικές. Πλην όμως δεν μπορεί συνεχώς να εστιάζει στο θυμικό των Ελλήνων και όταν είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βεβαίως να συναντιέται με όλους και να λέει ότι τη μία πλευρά ότι εμείς... Ένα λεπτό. Ότι από εκεί που θα έσχιζε το μνημόνιο, από εκεί που θα έσχιζε το μνημόνιο, από εκεί που θα φύρμοζε όλους τους εφαρμοστικούς νόμους, θα τους καταργούσατε κτλ. Τώρα πήγατε σε βάθος χρόνου. Θέλω να δούμε μετά. Ότι δεν μπορεί τίποτα από όλα αυτά. Ακούστε με. Η Ελλάδα ξεπερνάει τα μνημόνια, κύριε. Θα έρθουμε μετά σε αυτό που θέλει ο κύριος Τσουκαλάς. Από εκεί και πέρα πρέπει όλοι μας... μνημονίου και χρέος. Μισό λεπτό, γιατί είπε χωροφύλακας. Δεν θα βάλουμε χωροφύλακες, θα βάλουμε δεντροφύλακες. Επιτρέψτε με λίγο να πάμε και στα δικά μας, γιατί είναι και αυτά σημαντικά. Να πάμε στη Βούλα. Γίνεται και εσύ δεντροφύλακας, είναι η δράση του Sky. Βλέπουμε ήδη τον Δημήτρη Στεφόπουλο. Δεν ξέρω αν με ακούει και ο κύριος Πανουλιός. Καλημέρα και στους δύο. Βέβαια. Σας ακούω, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Σπύρο, και από εμάς. Βρισκόμαστε στην πλατεία Πανοράματος στην Βούλα, στη διασταύρωση των οδών Ζακύνθου και Ημιτού. Είμαστε εδώ με τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αξιωματικούς από το πυροσβεστικό σώμα, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από φορείς, τον Δήμο Βούλας, τον ΣΠΑΙ, εθελοντές. Όλοι βρισκόμαστε εδώ, καθώς σήμερα είναι η μέρα εκκίνησης. Ξεκινάει λοιπόν το νέο μεγάλο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα και με τη βοήθεια πλήθους εθελοντών, δήμοι, φορείς, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, σε ολόκληρη την χώρα, θα τρέξει σε ολόκληρη την Ελλάδα, πολύ απλά γιατί ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος. Και θέλω να ρωτήσω εδώ τον κύριο Σπανολιό, πριν τον καλημερίσω, θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και τι περιλαμβάνει όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Το μήνυμα είναι ότι όλοι μαζί μπορούμε και ειδικά φέτο που από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι ακούω από τον Δήμαρχο, δεν υπάρχει προσωπικό. Έχει περικοπεί προσωπικό με αποτέλεσμα να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο οι περιοχές, οι κοινόχρηστες περιοχές. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι προσπαθούμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε είτε το περιβάλλον μας γενικότερα, την γειτονιά μας, την πόλη μας, να είμαστε πλάι στις αρχές και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, διότι αλλιώς δεν θα δούμε προκοπή. Θα καθαρίσουμε όλα τα περιαστικά δάση? Όχι όλα, είναι τεράστιο πρόγραμμα αυτό. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε περιοχές που άπτονται, δασικές περιοχές που άπτονται μεγάλων λεωφόρων, μεγάλων δρόμων, διότι από ό,τι ακούμε και από ό,τι ξέρουμε, το 12% των πυρκαγιών ξεκινάει από τσιγάρα που ρίχνουμε από το αυτοκίνητό μας. Όχι μόνο από τα τσιγάρα, από τα σκουπίδια που πετάνε κάποια συνείδητη στα δασάκια, στα αλσάκια. Πραγματικά είναι μια βόμβα κάτω από τα πεύκα, τα δέντρα, όλα. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν και εθελοντές στα πυροφυλάκια? Βεβαίως, και σκοπό μας είναι να παρακινήσουμε εθελοντές να εγγραφούν στις ομάδες πυροπροστασίας, να προσέχουν, να φυλάνε και να παρακολουθούν μήπως και υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να ειδοποιήσουν αμέσως τις αρχές. Να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι που ο ΣΚΑΙ το ξεκινάει τώρα. Από το 1989 υπάρχει μια συνέχεια σε όλες αυτές τις δράσεις. Είναι το περιβάλλον, είναι στο DNA του ΣΚΑΙ δηλαδή. Είναι ακριβώς έτσι. Από το 1989 ξεκινήσαμε τις πρώτες δράσεις για το περιβάλλον, με δεντροφυτεύσεις, με φροντίδα δασών, με φροντίδα περιοχών κοινόχρηστων. Όπως λες, ναι, όντως το περιβάλλον είναι στο DNA του ΣΚΑΙ. Ποτίσματα, μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του πρασίνου, για ένα μεγάλο κομμάτι του πρασίνου στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα, ευθυνόμαστε και εμείς. Μπορούμε γι' αυτό να υπερεφανευόμαστε. Σπύρο, το βασικότερο απ' όλα είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, έτσι, να συμμετέχει ο κόσμος γενικότερα σε δράσεις. Και όχι μόνο του ΣΚΑΙ, γενικά δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, τα κοινά και γενικότερα να συμμετέχει ο κόσμος. Να μην κάθεται απαθής στους καναπέδες. Σε κάθε επίπεδο, είτε αφορά περιβαλλοντική δράση, είτε αφορά κοινωνική δράση, είτε αφορά τις δράσεις υγείας, αυτές που μαθαίνει ο κόσμος μέσα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και το sky.gr, ο ΣΚΑΙ προσπαθεί να δημιουργήσει εκείνες πλατφόρμες, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλη θέληση από τον κόσμο. Προσπαθεί να δημιουργήσει εκείνες πλατφόρμες, ώστε να εκδηλωθεί αυτή η επιθυμία του κόσμου, αυτή η θέληση, είτε να προστατεύσει το περιβάλλον, είτε να συμβάλλει λίγο στην ανακούφιση του ανθρώπου.
ανθρώπου, είτε σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών, των ηλικιωμένων και ούτω καθεξής. Ακριβώς, Σπύρο, οι δράσεις οι κοινωνικές είναι δράσεις ανάγκης. Λυπούμεθα που αναγκαζόμαστε και πρέπει να κάνουμε αυτές τις δράσεις, να μαζέψουμε φάρμακα, να μαζέψουμε τρόφιμα. Όλα αυτά μας θυμίζουν στιγμές κακές, δύσκολες για τον Έλληνα και την Ελλάδα. Για εκείνες όμως τις δράσεις που είμαστε υπερήφανοι, είναι η δράση για το περιβάλλον. Έτσι, και είναι μια πολύ όμορφη μέρα και έτσι με χαμόγελο να κλείσουμε και να παροτρύνουμε τον συμπολίτη μας που μπορεί να μην έχει πληροφορηθεί και μέσα από αυτή τη σύνδεση, να τον παροτρύνουμε και να του δώσουμε και την ενημέρωση που θέλει για το που μπορεί να έρθει. Ακριβώς, θέλω να μας δώσετε λίγο το χρόνο να γυρίσουμε λίγο την κάμερα, να σας δείξουμε ότι η δράση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε έχει ήδη ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει η αποψήλωση, είναι τα χόρτα που βρίσκονται κάτω από τα δέντρα και τα οποία πραγματικά είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά διάρκεια του καλοκαιριού, γιατί από εκεί ξεκινάει η φωτιά και εξαπλώνεται. Ήδη μπορείτε να δείτε κι εσείς εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, του ΣΠΑΙ, άλλοι εθελοντές που τώρα βρίσκονται λίγο πιο κάτω μέσα στο άρσος και μαζεύουν τα σκουπίδια. Και να σας θυμίσω ότι εκτός από εδώ, εκτός από το σημείο που βρισκόμαστε, στη Βούλα, στην πλατεία Πανοράματος, στη διασταύρωση των οδών Ζακύνθου και Ημιτού, έχουμε άλλα τρία σημεία συνάντησης. Στη Βάρη, στο τέρμα της οδού Τρυπόλεως, στο Βίρονα, στο πυροφυλάκιο της Λεωφόρου Κατεχάγη, καθώς επίσης και στην Λιλιούπολη, στην εκκλησία του Προφήτη Λία, στην οδό Μαραθωνομάχων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σπανολιέ, καλή αρχή. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και τους εθελοντές. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Πραγματικά σε αξίζουν συγχαρητήρια για αυτές τις δράσεις. Πιστεύω οι οποίες γίνανε ότι... και στην Κορινθία. Ναι, δεν είναι τα συγχαρητήρια, για να σου πω την αλήθεια μου, δεν είναι εδώ σε εμάς. Προκειμένου είναι στους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί στις δράσεις αυτές. Γιατί το εννοώ, δηλαδή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα πλαίσιο που μπορεί ο καθένας να. Γιατί ανοργάνωτα και χωρίς να υπάρχει και το κίνητρο. Και να θέλει κάποιος, δεν ξέρει πώς να σκάνει. Και στον κοινωνικό τομέα είναι σήμερα, βέβαια, έτσι σοβαρή δράση. Σήμερα, βέβαια, στην περιοχή εκεί της Αγίας Παρασκευής και Γέρακα, σε ένα άλλο πυροφυλάκιο, είναι και εκεί μια σημαντική μάζοξη ανθρώπων εθελοντών για θέματα που αφορούν στην πυροπροστασία που ξεκινάει από εδώ και μπρος. Αλλή μονό μας, αν δεν προστατεύσουμε αυτό το λίγο πράσινο. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε και πριν πάμε τη συζήτηση στο χρέος, εκεί που θέλει να την πάμε ο κύριος Τσουκαλάς, γιατί πράγματι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο το τι θα κάνει αύριο ο Γιάννης Τουρνάρας και πώς θα το θέσει στους Ευρωπαίους και αν το θέσει έτσι όπως περιμένουμε να το κάνει. Ένα-δύο θέματα τα οποία έχουν προκύψει με εσάς, κύριε Πλεύρη, και έχετε δεχτεί πολλές αιτιάσεις, θα έλεγα και από την δεξιά, την άκρο δεξιά και από την αριστερά, σχετικά με μια δήλωσή σας στο Twitter για το ολοκαύτωμα. Και θέλω, επειδή ζητάτε και το σταυρό των συμπολιτών μας στην Αθήνα, να ξεκαθαρίσετε δύο-τρία πράγματα. Ακούστε τι γίνεται. Στη δική μου την περίπτωση έχει βγει μια ανακοίνωση από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι είχα υπερασπιστεί τον πατέρα μου σε μια δίκη για ένα βιβλίο που έχει γράψει, όπου αρνείται το ολοκαύτωμα. Και υπάρχει μια δυσπιστία από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο κατά πόσο εγώ ασπάζομαι ή όχι αυτές τις θέσεις. Ο κύριος Πλεύρης στις 27 Απριλίου έγραψε στο Twitter, γιατί το ψάξα, λέει: «Σαν σήμερα εισβολή των Ναζί στην Αθήνα. Η μνήμη των εγκλημάτων τους κατά των Ελλήνων και των ανθρώπων με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα είναι ζωντανή». Αυτό για το οποίο δέχεστε τις αιτιάσεις είναι γιατί αποφεύγετε να πείτε ότι τα κύρια θύματα του ολοκαυτώματος είναι οι Εβραίοι. Εγώ θα σας πω διαχρονικά. Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση ότι στο θέμα των Εβραίων και του ολοκαυτώματος διαφωνώ πλήρως με τον πατέρα μου. Θεωρώ ότι το ολοκαύτωμα είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει κατά της ανθρωπότητας και προφανώς αφορά στο κύριο μέρος τους Εβραίους της Ευρώπης και κατ' επέκταση και τους Έλληνες Εβραίους. Και μάλιστα θεωρώ ότι υπό πολύ αυστηρούς όρους, αλλά υπό πολύ αυστηρούς όρους, γιατί υπάρχουν τα θέματα της συνταγματικής ελευθερίας, θα μπορούσε να συζητηθεί και θέμα ποινικοποίησης, άρνησης τέτοιων εγκλημάτων. Ωστόσο, επειδή δέχτηκα και μια κριτική γι' αυτό με μια ανακοίνωση που έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω ότι το γεγονός ότι υπερασπίστηκα τον πατέρα μου και το δηλώνω ξεκάθαρα και πάλι να γινόταν μια δίκη θα τον υπερασπιζόμουν ως δικηγόρος, ως γιος του που έχω ηθική υποχρέωση και αν θέλετε τηρώντας απόλυτα και την πέμπτη εντολή που έχει δώσει ο Θεός στο Μωυσή, που λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Τον πατέρα μου δεν θα τον πουλούσα, να το πω εισαγωγικά, όταν δικάζεται. Διαφωνώ μαζί του σε αυτό το θέμα.
Το ξεκαθαρίζω, θέλω να κλείσει. Δεν υπάρχει ούτε μία δήλωσή μου και προκαλώ τον οποιοδήποτε να βρει δήλωσή μου όπου να έχω αρνηθεί το ολοκαύτωμα, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση με τον πατέρα μου και αν θα τον υπερασπιζόμουν, να πιστεύω είναι κάτι που δεν αφορά την πολιτική ζωή. Δικαίωμά σας και με την ιδιότητα του δικηγόρου να υπερασπίζεστε, αλίμονο δηλαδή να πάμε στο άλλο άκρο, ότι δεν πρέπει να υπερασπίζεται κάποιος ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κατηγορούμενοι και βεβαίως είναι απολύτως σεβαστή και ιερή η σχέση η οικογενειακή. Παρ' όλα αυτά λέτε ότι... Ναι, δεν υπάρχει καθαρίζεται πλήρως και να... πω και να το λεπρώσω, θεωρώ ότι ο Κις μπορεί να έχει μια δυσπιστία γιατί σου λέει γιος ήδη υπερασπίστηκε στη δίκη, πιστεύω ότι αυτό θέλει χρόνο, αλλά εγώ το δηλώνω και πιστεύω ότι είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Είναι κάτι κατά κοινός λεγόμενος που σας την πέφτουν και από την ακροδεξιά. Πώς το έχετε καταφέρει να την έπεσε αυτό και η Χρυσή Αυγή. Λέει ότι είναι διαβάζω σελίδα, λέει ότι είναι στημένο αυτό προκειμένου να υφαρπάξω. Πώς γίνεται να δέχεστε και από δεξιά και από αριστερά, δεν γίνεται. Αντί να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της Αθήνας και αυτά τα οποία υπάρχουν και το γεγονός επειδή σήμερα. Άλλη φωτιά βάλατε στο Twitter. Λέτε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά στην Αθήνα. Σήμερα καλούμε και τον Αθηναίο πολίτη να κατέβει να αγοράσει από τα μαγαζιά που πλήττονται από τις πορείες, τις οποίες στηρίζουν κάποιοι και να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Εμείς θεωρούμε με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο ότι θέλουμε να εξορθολογήσουμε την επιχειρηματική ζωή της πόλης, την ασφάλεια της πόλης, το φωτισμό της πόλης, να μην χάσουμε τα χρόνια που έχασε η διαχείριση του κυρίου Κάμπη. Με καταστήματα τις Κυριακές ανοιχτά στην Αθήνα. Βεβαίως τις Κυριακές ανοιχτά με το σύστημα το οποίο υπάρχει και κυρίως για την Αθήνα αλλού είναι το πρόβλημα. Να είναι ανοιχτά τις καθημερινές. 6.000 πορείες τα τελευταία 2 χρόνια, προ-κρίσης, προ-μνημονίου δηλαδή. Ωραία, άμα βγείτε εσείς και ο κύριος Σπηλιωτόπουλος να απαγορεύσετε την πορεία. Όχι, πορείες, τις πορείες θα τις απαγορεύσουμε, αλλά στις πορείες πολύ εύκολα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και τα πεζοδρόμια για τις μικρές πορείες. Υπάρχει και μια λωρίδα. Προφανώς αν κάνει γεσαιή αδεδή και μαζέψει κόσμο θα κλείσει και το κέντρο, αλλά δεν μπορούν 30 και 40 και 50 άτομα να έχουν απέτηση να κλείνουν την Αμαλίας και να στρίβουν τα αυτοκίνητα από τη Σέκερη να μπουν. Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Ο έμπορος πληρώνει δημοτικά τέλη, πληρώνει ΤΕΒΕ, πληρώνει υπαλλήλους. Βλέπει από τη μία πλευρά κάποιον να απλώνει μια κουρελού και να υπάρχει παρεμπόριο που πρέπει να καταστρέφονται άμεσα τα προϊόντα. Βλέπει από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει προσβασιμότητα στο κέντρο. Το κέντρο πρέπει να αποκτήσει πάλι την επιχειρηματική του ζωή. Γιατί, θα πει ο κύριος Τσουκάλας να τον προλάβω, τα μαγαζιά κλείνουν λόγω της κρίσης. Ναι. Κλείνουν λόγω της κρίσης, ειδικά όμως τα μαγαζιά της Αθήνας, πέρα από την κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν και το παρεμπόριο, έχουν να αντιμετωπίσουν και το συνεχές κλείσιμο του κέντρου. Αυτά μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Τώρα με τον κύριο Τσουκαλά δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει και το θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά να πάμε να δούμε και κεντρικά τι γίνεται με το χρέος. Αύριο το συζητάει ο Υπουργός των Οικονομικών. Λέξτε, όλα είναι νομίζω αλληλένδετα. Ότι τα μαγαζιά λέμε να παραμείνουν ανοιχτά για να γίνονται κάποιες ενέσεις σε ορισμένους καταστηματάρχες και αυτό είναι αλληλένδετο με το χρέος και με την κατάσταση που έχουμε υποπέσει. Γιατί κακά τα ψέματα, το είπε νομίζω και ο Θάνος προηγούμενα, δεν σημαίνει ότι επειδή τα μαγαζιά ανοιχτά, είδαμε τι έγινε την προηγούμενη Κυριακή που ήταν ανοιχτά, βατερλό υπήρξε. Δηλαδή δεν έμπαινε κανένας μέσα γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Το ίδιο ενδεχόμενο να γίνει και σήμερα, να γίνει και μια άλλη Κυριακή. Και πρέπει να γνωρίζετε, επειδή μιλάμε μόνο για την Αθήνα, ότι αν εξαιρέσεις έναν δρόμο, την Ερμού, η οποία μπορεί κάποια Κυριακή, λόγω τουριστών κτλ., να έχει μια κίνηση, που δεν ξέρω πόσο μεταφράζεται σε χρήμα, αλλά να έχει μια κίνηση, εάν πάτε παράπλευρα ή αν πάτε στις γειτονιές της Αττικής, της Αθήνας, είναι νέκρα. Και αναγκάζεται αυτούς τους ανθρώπους να ανοίγουν, να καταλώνουν και την Κυριακή τους και να μην μπαίνει πελάτης μέσα. Όχι, δεν αναγκάζουν, εθελοντικά θέλουν να ανοίγουν. Σας παρακαλώ, αυτό που λέτε δεν λέγεται. Διότι όταν είναι ο διπλανός, ο έμπορος, όταν βλέπει το διπλανό του ανοιχτό, θα πρέπει να ανοίξει και αυτό. Στην Ερμού, τα μαγαζιά μπορεί να είναι ανοιχτά. Μπορεί σε μία όμως περιοχή ο φορέας, ο σύλλογος να αποφασίσει όχι. Μα τι να αποφασίσει, δεν μπορεί ούτε ο σύλλογος του τίποτα. Θα πάει να ανοίξει ο άλλο γιατί σου λέει ένα να μπει στον διπλανό, θα τον χάσω εγώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα γίνεται μάχη επιβίωσης. Και από την άλλη μεριά έχουμε τα μολ τα οποία είναι ανοιχτά. Και σήμερα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το μολ. Γιατί για το θέμα των καταστημάτων που είναι ανοιχτά. Και είναι σημαντικό διότι όπου ανοίγει ένα μολ πέφτει βόμβα γύρω-γύρω. Και βλέπουμε στο Μαρούσι, στο Χαλάνδρι παντού κλείνουν οι πάντες γιατί υπάρχει ένα μολ. Το ίδιο πάνε να κάνουμε τώρα
Εδώ, δηλαδή το Άττικα έκανε ζημιά, ας πούμε, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας. Το Άττικα έκανε ζημιά, ναι, γιατί λέτε έτσι. Εγώ σας το λέω, το Άττικα δεν είναι ένα μεγάλο Άττικα. Δηλαδή για ποιο λόγο φοβόμαστε να δούμε που πάει ο κόσμος και να πούμε ότι να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Το Άττικα δεν έκανε ζημιά στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ θεωρώ τώρα, ότι εγώ, για να τα πούμε, το Άττικα αντισέτως ξαναέφερε κόσμο να κατέβει. Το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας το κάνουν αυτοί που κλείνουν τους δρόμους. Έχετε δει κάτω από τον Εδουάρδου Λό και μέχρι την Πατησίων, έχετε δει αν υπάρχει μαγαζί ανοιχτό? Το βλέπω αυτό έχετε που λέτε. Έχετε δει αν υπάρχει δούμε, μαγαζί ανοιχτό, επειδή εκεί πέρα να δούμε όμως ποιους προστατεύουν που βγάζουν τα προϊόντα έξω και πουλάνε τα παράνομα προϊόντα και δεν αφήνουν την καταστροφή που κάνετε. Να πάτε να βρείτε στην πηγή και ποιος θα φτιάχνει στην πηγή αυτά τα προϊόντα. Ένα σχόλιο. Ακούσαμε κύριε Τσουκαλά. Να πάτε να δείτε τι γίνεται στις αποθήκες. Κύριε Τσουκαλά, θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο. Αυτά να τα πείτε στη δημοτική αρχή. Εκεί φαίνεται. Εμείς τα λέμε στη δημοτική αρχή. Είχατε στηρίξει και στο δεύτερο γύρο τον κύριο Καμίνη. Και αυτά δεν έχουν λυθεί. Λοιπόν, και αυτά θέλουμε να λύσουμε εμείς. Γιατί υπάρχουν και οι αποθήκες, υπάρχουν και τα σημεία και μπορούμε να καταστρέφουμε και μπροστά τα προϊόντα. Μέχρι τώρα το μόνο που ξέρετε είναι μαζί με τον Τζένι να κυνηγάτε και τον Κοσμάκη. Για να, πάω και στην κυρία Φαρμάκη, ένα μικρό σχόλιο όμως, θα μου κάνετε τη χάρη, μικρό σχόλιο για το θέμα με τις πορείες που είπε ο κύριος Πλεύρης. Για να ζητήσω μετά το σχόλιο της κυρίας Φαρμάκη. Πείτε καμία, απογράφουμε τις πορείες. Δηλαδή για μένα λέτε. Ναι. Όσον αφορά το θέμα των πορείων, οι πορείες. Λέει ο κύριος Πλεύρης, αν κοιτάξτε, είναι μικρές αριθμού που δεν το προσδιορίσε τον αριθμό, πρέπει να πω. Να σα πω κάτι. Αν είναι μικρές αριθμού, να πηγαίνουν. Καθαρίστριες, 590 καθαρίστριες, οι οποίες είναι στον δρόμο τόσο καιρό και έρχονται και κάθε τόσο, δεν κλείνουν όλο το δρόμο, αλλά κλείνουν ένα μισό δρόμο. Και φωνάζουν. Και έχουν κάνει πραγματικά την Αθήνα να κατανοήσει την αναλγησία αυτή τη κυβέρνηση. Αυτού εσεί θα του πετάξετε. Εσεί το είπατε πολύ σωστά. Κλείνουν ένα κομμάτι του δρόμου. Εγώ θα είχα πρόβλημα αν 500 άτομα θέλανε να κλείσουν όλο το δρόμο. Δεν κλείνουν 500 άτομα όλο το δρόμο. Γι' αυτό σα λέω ότι υπάρχουν όμως περιπτώσεις. Τον κλείνουν για να δείξουν ότι είμαστε εδώ. Ναι, γιατί να το κλείσουν κάποιες φορές. Να μην το κλείσουν 6.000 φορές τα μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση τους εξαφανίζει, τους εξαϊλώνει. Δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ελάτε, κύριε Φαρμάκη. Και αυτοί πεθαίνουν από την πείνα. Ελάτε, κύριε δεν χρειάζεται να εμποδίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν το οποιοδήποτε αίτημα να εμποδίζουν τους υπόλοιπους. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι όταν η κοινωνία μας δεν το αντέχει. Δεν το αντέχει. Ακούστε να σας πω κάτι. Είτε αυτοί οι οποίοι κλείνουν τους δρόμους, κατεβαίνουν συνεχώς σε πορείες και καίνε μαγαζιά. Που το είδαμε. Πώς, τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια? Δεν είχαμε τέτοιες. Σε πορείες, δηλαδή τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι δεν απαξιώθηκαν μαγαζιά λόγω αυτής της, λόγω των διαδηλώσεων, λόγω των πυρκαγιών, δεν απαξιώθηκαν μαγαζιά. Ποιος επιχειρηματίας τολμάει να πάει να κάνει εκεί μαγαζί όταν ξέρει ότι μπορεί τον επόμενο μήνα να κάνει το μαγαζί του? Ελάτε τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι κάθετη σε αυτό και απόλυτη. Δεν πρέπει, ο καθένας μπορεί να διαμαρτύρεται, ο καθένας μπορεί να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Ένα λεπτό, εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν μπορεί να εμποδίζεται ο άλλος ούτε να κλείνουν δρόμοι ούτε να καίγονται μαγαζιά. Ο καθένας μπορεί και θα πρέπει να περιοριστεί με βάση αυτά τα οποία λένε οι νόμοι. Ένας καινούριος συνδικαλιστικός νόμος θα ανανεώσει και αυτά τα πράγματα. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι όλοι μας έχουμε πληγεί από την κατάσταση αυτή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κρατήσουμε τα δικά μας δικαιώματα μόνο και να τα κάνουμε να παρεμποδίζουμε τα δικαιώματα των άλλων. Αντιλαμβάνεστε πάντως, κυρία Φαρμάκη, μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, μισό λεπτό. Κύριε Τσουκαλά, αντιλαμβάνεστε. Αντιλαμβάνεστε όμως. Να θυμηθούμε και τα προηγούμενα χρόνια πώς έκλειναν και οι αγρότες τους δρόμους. Θεωρώ λοιπόν ότι στην κρίση την οποία μας έχει αγγίξει όλοι μας, πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια όλοι. Με 30% ανεργία και με έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει να ζήσει στην οικογένειά του, δεν μπορείτε να του πείτε πιαστείτε χεράκι-χεράκι και πηγαίνετε από το πεζοδρόμιο να φωνάξετε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, το να διεκδικούμε συνεχώς και να αγωνιζόμαστε, ναι, πιστεύω και εγώ ότι κάποια πράγματα πρέπει να περάσουν μέσα από αγώνες και περνάνε και βελτιώνονται μέσα από αγώνες. Είναι άλλο πράγμα όμως, όταν έχεις μία πίτα και θέλεις να τη διευρύνεις και εκεί είχαμε έναν συνδικαλιστή ο οποίος ήταν μπροστά και διακήρυτε μία απεργία και μπαίνανε όλοι μπροστά για να πάρουν από την πίτα, και είναι άλλο πράγμα σήμερα που η χώρα πασχίζει να πάει στη δημοσιονομική ομαλότητα. Θεωρώ ότι το έχει πετύχει σε έναν μεγάλο βαθμό.
κόσμο. Και τώρα πρέπει να δούμε όλοι μας πώς από εδώ και πέρα βάζουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το βασικό. Άρα, το να βγαίνουμε και να διεκδικούμε συνεχώς από πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε, είναι προνόμια δικά μας, αλλά παρεμποδίζουν τους υπόλοιπους και είναι ενάντια στο κοινό συμφέρον, νομίζω ότι δεν έχουν θέση στη λογική κανενός πολίτη σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη Αθήνας και είχαμε επιτρέψει και η Δημοτική Αρχή ευθυνόταν εκεί πέρα την πλατεία Συντάγματος να έχει γίνει τσαντήρι πλατεία Συντάγματος. Και να μην μπορούν να λειτουργήσουν τρία μεγάλα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και η Αθήνα να μην είναι τουριστικός προορισμός επειδή λέγανε ότι δεν είναι ασφαλή πόλη. Αυτά για να μην γίνει παρεξήγηση. Δεν λέει κάποιος να γίνει πορεία. Προφανώς θα γίνονται πορείες. Και προφανώς θα υπάρχουν και μεγάλες πορείες όπως όλη την Ευρώπη που κλείνει το κέντρο. Αυτό που λέμε είναι αυτό που αισθάνεται ο οδηγός που κατεβαίνει και βλέπει 30 άτομα και να τον στέλνουν από τη σελίδα για να μην περάσει την Βασιλή Σοφία. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μην κλείνουν οι δρόμοι είναι αυτός ο δρόμος, ο κόσμος που κατεβαίνει, είναι να έχει δουλειά. Σωστό. Και με 30% ανεργία. Πάλι κατέβαινε όμως. Και να μην μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Πάλι κατέβαινε. Το 2004 έγινε τέτοια απέχθεια για τους εργαζόμενους. Δεν είναι απέχθεια. Τέτοια απέχθεια για τους εργαζόμενους. Όχι, καμία απέχθεια δεν υπάρχει. Σημείο που δεν έχουν δουλειά. Πεθαίνει ο κόσμος. Εργαζόμενος έχει αποκτήσει το μαγαζί όμως, κύριε. Αυτός είναι εργαζόμενος. Και σου λέει θέλω να δω ένα άνθρωπο να είναι που πάει στη δουλειά του είναι ο εργαζόμενος. Όχι όλοι μαζί, όχι όλοι μαζί, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο δημόσιος υπάλληλος εργαζόμενος. Κάθε μέρα να κλείνει το κέντρο, αυτό σας λέω. Πρέπει κάθε μέρα να κλείνει το κέντρο. Αφού κάθε μέρα ο κύριος Μητσοτάκης απολύει. Με αυτή τη λογική να διαλύσουμε την επιχειρηματική ζωή. Και την κοινωνική ζωή του τρόπου. Γιατί το 1,5 εκατομμύριο ανέργων είναι από αυτούς που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά που δεν μπορούν να δουλέψουν. Γιατί είναι κλειστά. Ποιος τους έφερε σε αυτήν την κατάσταση. 1 εκατομμύριο πάντως ανέργων είναι από τον ιδιωτικό τομέα, αυτό, κύριε Τσουκαλά. Δεν είναι από τους, από τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι από τον ιδιωτικό τομέα 1 εκατομμύριο. Αυτούς λοιπόν μπροστά στους 7.500 που έχουν απολυθεί, δεν τα βλέπω. Αυτό που κάνετε εσείς είναι κοινωνικός ρατσισμός. Συνεχώς εστιάζεστε εσείς μόνο σε αυτούς που απολύονται από το δημόσιο. Αυτοί οι οποίοι είναι 1 εκατομμύριο άνεργοι από τον ιδιωτικό τομέα. Και τη μεγάλη εικόνα. Κύριε Τσουκαλά, οι άνθρωποι που είναι στο δημόσιο και που είναι στο ιδιωτικό τομέα. Όχι, εσείς το βάζετε στα δημοτικά λίγο λόγω της υποψηφιότητας. Εσείς μιλάτε μόνο γι' αυτό. Εμείς μιλάμε για τους ιδιώτες. Είστε, προσέξτε τώρα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ενώ αύριο, ακούστε με κύριε Τσουκαλά, ακούστε με κυρία Φαρμάκη, ενώ αύριο ξεκινάει ή τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση για το χρέος. Ο κύριος Πλεύρης, όπως το είπε, επειδή είναι υποψήφιος με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο στην Αθήνα, μας έβαλε μόνο τα δικά του ζητήματα. Να δούμε λίγο να τη μεγάλη εικόνα. Βεβαίως. Ελάτε, να δούμε και ακούστε, το, έτσι, πάμε τα δημοτικά. Πάμε το, τα δημοτικά να δούμε. Βεβαίως, πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα την οποία λέτε. Είναι και αυτό σημαντικό πάντως, έτσι, για το τι γίνεται στην Αθήνα. Ναι, αλλά βεβαίως. Ο κύριος Σπηλιωτόπουλος έχει μία άποψη. Και άποψη και του κυρίου Πλεύρη, που δεν νομίζω ότι ελάτε, τα μάτια αυτό θα κρυθούμε. Με την άποψη θα το δούμε που εκφράζει αυτό. Ο λαός της Αθήνας και τα προβλήματα που έχει ο λαός της Αθήνας. Πάμε τώρα σε αυτό που λέτε μεγάλη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, τι γίνεται. Από τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφεί, έφτασε η στιγμή που λέγανε ότι όταν η χώρα θα έχει πρωτογενές πλεόνασμα, θα ξανανοίξει η συζήτηση για το χρέος. Αυτό που προφανώς όλοι θέλουν. Γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το πρώτο που πρέπει να πετύχει η χώρα. Η Γερμανία δεν το θέλει. Όχι, δηλαδή την κουβέντα για το χρέος. Merkel, το go back Merkel, θα σας πω, ψιλοκολλάει. Την κουβέντα για το χρέος όλοι θέλει. Τη θέλουν την κουβέντα. Δεν θέλει ίσως η Merkel δεν περίμενε τόσο γρήγορα για να προσθέσω στην κουβέντα. Την κουβέντα το πώς θα επιθυμούσαμε να λυθεί το θέμα του ελληνικού χρέους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και εδώ πέρα για μένα είναι το μεγάλο στοίχημα από εδώ και πέρα της ελληνικής πολιτικής. Επετέφθησαν τα πρωτογενή πλεονάσματα με φοβερό κόστος για την κοινωνία. Το πρόγραμμα δημοσιονομικά, δεν λέω κοινωνικά, έφερε τους στόχους που θέλαμε και τώρα είναι η μεγάλη κουβέντα. Για να μπορέσουμε να πούμε η επόμενη μέρα τι γίνεται, θα πρέπει να γίνει η διαχείριση του χρέους. Προφανώς αυτή δεν θα λυθεί σε μία μέρα. Θα ανοίξει η κουβέντα, ανοίγει αύριο η κουβέντα, το θέτει η ελληνική πλευρά. Πάλι διαψεύδονται κάποιοι που λέγανε ότι η ελληνική πλευρά δεν θα το θέσει. Να δούμε πώς θα το θέσει. Εγώ θα κράταγα μικρό καλάθι. Πώς θα το θέσει, κοιτάξτε, στη διαπραγμάτευση. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι εγώ πάω με τον τζαμπουκά, με τον go back, το ένα το άλλο και τα παίρνω όλα. Υπάρχουν και άλλοι που σου λένε ότι πηγαίνετε με το σεις και με το σας. Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πας με το σεις και με το σας. Αλλά προφανώς όταν έχεις ένα αποτέλεσμα,
μπορείς να πας και να διεκδικήσεις. Το forget it, Γιάννης, το θυμάστε, κύριε Πλεύρη. Το θυμόμαστε κι αυτό. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Μισό λεπτό, το θυμάμαι. Τι ήταν κι αυτός. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση για το χρέος. Αυτό που δεν έχει πει. Θα ήταν διαπραγμάτευση αν δεν το ξεχνούσε. Μισό λεπτό. Που το ξέχασε και το φέρνει αύριο. Τι φέρνει αύριο. Και το φέρνει αύριο. Άλλο πράγμα φέρνει αύριο. Άρα αυτή τη στιγμή ανοίγει μεγάλη κουβέντα. Ανοίγει η μεγάλη κουβέντα για το ελληνικό χρέος και προφανέστατα διαψεύδονται οι Κασάνδρες που θέλαν τη συνέχιση των μνημονίων, διότι από εδώ και πέρα και θα κληθούμε όλοι να πάρουμε αποφάσεις. Τι θέλουμε, νέο μνημόνιο με χαμηλά επιτόκια που κάπου εκεί το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με την πολιτική του, ή θέλουμε μια χώρα στις αγορές με ένα χρέος το οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί. Και εκεί πέρα πάει η κυβέρνηση. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Κοιτάξτε, δείτε, εδώ μέχρι και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, η ίδια κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη μιλούσαν ότι θα κάνουν μια διαπραγμάτευση όπου είχαν και σαν στόχο τη διαγραφή μέρους του χρέους. Μιλάω, δεν μιλάω για την αντιπολίτευση, μιλάω για την κυβέρνηση. Μετά από το forget it, Γιάννη, όπως θυμόσαστε. Επισήμως πάντως δεν είχε τεθεί θέμα διαγραφής. Δεν θυμάμαι δήλωση δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών ή από την κυβέρνηση. Προς τα έξω με αυτόν τον τρόπο. Όντως ξεχάστηκαν και άλλαξε αθές το περιτύλιγμα, γιατί όλα αυτά, όπως ξέρετε, είναι έτσι μια συσκευασία που θα θέλουν να πλασάρουν στον κόσμο. Και λέει ότι τώρα θα πάμε και θα είναι βιώσιμο το χρέος, δηλαδή που θα θέλουν να πλασάρουν αυτό που όλοι λέγανε. Η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, εμείς εδώ. Μπορεί να εξυπηρετείται το χρέος και χωρίς κούρεμα. Άρα τώρα το χρέος μπορεί να εξυπηρετηθεί τι. Με το να χρεώσουμε κανένα δύο γενιές ακόμα, δηλαδή να το πάμε, ξέρω εγώ, στα 50-60 χρόνια. 50-60 χρόνια, δηλαδή που ουσιαστικά και τα δισέγγονά μας θα χρωστάνε ακόμα, και από την άλλη μεριά να έχουμε χαμηλότερα επιτόκια, και αυτό το λένε βέβαια τώρα, αυτή τη στιγμή. Διότι όπως ξέρετε, υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα και τα επιτόκια γενικά στην Ευρώπη είναι χαμηλά. Και αυτό είναι προς όφελος. Αυτό είναι προς όφελος, το ότι είναι χαμηλά τα επιτόκια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα επιτόκια θα είναι χαμηλά και μετά από 5 ή 10 χρόνια. Άρα σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί αργότερα και τι θα γίνει στο επόμενο χρόνο. Οπότε τι πρέπει διάστημα. Να γίνει τώρα, τώρα τι Εμείς πρέπει να γίνει. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική διαγραφή χρέους. Ουσιαστικότητα διαγραφή. Λέτε, όσο και να πάει πίσω, αν δεν γίνει κούρεμα, αν δεν γίνει, πρόκειται να. Μια ουσιαστική διαγραφή χρέους δεν γίνεται τίποτα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που λένε, να πάει πίσω, να πληρώνουμε λιγότερο. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε τόξο το χωριολύσια για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνολικά, και να συνδέσουμε το χρέος με μια ρήτρα ανάπτυξης. Έχετε δίκιο εσείς ότι η λέξη ανάπτυξη έχει εξαφανιστεί από τα χείλη και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Μιλάνε για επέκταση, για επιτόκια, δεν μιλάνε πλέον για ανάπτυξη. Και χωρίς ανάπτυξη, εάν δεν συνδέσουμε με μια ρήτρα ανάπτυξη στο τι θα γίνει, δεν πρόκειται να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Και εδώ κολλάει ένα μονότονο εάν που θέτουν οι δημοσιογράφοι σε εσάς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν δεχθούν οι άλλοι να κουρέψουν το χρέος. Και απάντηση δεν λαμβάνουν. Ούτε θα λάβετε τέτοια απάντηση, διότι δεν μπορείτε, κατά την άποψή μου, επειδή έχετε μπει και έχετε βάλει και το μυαλό και έχετε βάλει και ένα μεγάλο ποσό του κόσμου στο μυαλό του, ότι ξέρεις, εάν η κυρία Μέρκελ μου τραβήξει τα αυτή, εάν ξέρω εγώ οι Γερμανοί που είναι ψηλότεροι μου πούνε γιατί σηκώνεσαι κάτσε κάτω, δεν μπορούμε να πάμε σε διαπραγμάτευση με αυτού του είδους την άλλη. Δεν πρέπει να ξέρει ο ελληνικό λαό στο εναλλακτικό. Θέλατε, κύριε Φαρμακή. Γι' αυτό ο Σαμαρά είναι γεσμαν και δεν είναι τίποτε άλλο. Ελάτε, κύριε Φαρμακή. Έχει πετύχει αυτό που έπρεπε. Κύριε Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά, βλέπατε το πρωτογενέ πλεόνασμα. Κύριε Πλεόνασμα, κύριε Τσουκαλά, αυτό το δίδυμο το γενέ πλεόνασμα. Το οποίο γελάει. Γελάνε και οι έστολοι ακόμα. Κυρία Φαρμάκη, σα άκουγε. Α την αφήσουμε. Να βάλουμε λιγάκι το πλαίσιο και λίγο πιο παλιά. Πετύχαμε ένα μεγάλο κούρεμα του χρέους που ήταν στις διεθνείς αγορές. Το πετύχαμε με την κυβέρνηση του ιδιωτικού τομέα. Έφυγαν από τον ελληνικό λαό πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Εξακολουθεί όμως το χρέος να μην είναι διαχειρίσιμο. Και προστατεύσαμε τις ελληνικές καταθέσεις. Γιατί είδατε τι έγινε στην Κύπρο, να το θυμίσουμε. Από εκεί και πέρα. Σήμερα έχει υπογραφεί, έχει δεσμευτεί η Ευρώπη ότι θα πάμε σε μία συζήτηση για το χρέος και τη βιωσιμότητα του χρέους. Το χρέος, έτσι όπως είναι σήμερα, έχει πάει σε βάθος χρόνου. Λες. Αυτό μπορεί να πάει ακόμα πιο πολύ πέρα. 10 χρόνια. Ναι, έχει πάει στα 30 χρόνια σήμερα.
Έτσι μπορεί να πάει στα 50 χρόνια. Όπως επίσης μπορεί να δοθεί περίοδος χάριτος για το πότε θα αρχίσουμε να το αποπληρώνουμε ή για τους τόκους. Εκεί είναι τα σημαντικά ζητήματα. Διότι, κύριε Μάλη, πώς θα φαινόταν στον πολίτη το δικό μας όταν εμείς είμαστε στη θέση ενός άλλου κράτους που είχαμε δανείσει, όταν θα ερχόταν η κυβέρνησή του να μας πει ότι να πρέπει να χαρίσουμε δάνειο το οποίο έχει πάρει μια άλλη χώρα. Όπως φάνηκε, όπως φάνηκε στους πολίτες άλλων χωρών όταν το 1953 χάριζαν ένα μεγάλο κομμάτι στη Γερμανία. Οι Γερμανοί τουλάχιστον γνωρίζουν από... Αλλά υπάρχουν και άλλα κοινοβούλια, κυρία Φαρμακρόν. Είναι τελείως διαφορετικό σήμερα, έτσι, γιατί να μιλάμε πριν από 60 χρόνια τι έγινε. Και αν εξηγούσε κάποιος ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Και όταν μετά από 60 χρόνια θα κοστάμε ακόμα... Όταν μετά από 60 χρόνια ακόμα θα κοστάμε... Αυτό συμφέρει σήμερα τον κύριο Τσουκαλά και το ΣΥΡΙΖΑ να το λέει συνεχώς ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ας αναλογιστεί όμως. Δεν λέμε εμείς τέτοιο πράγμα. Εμείς λέμε ότι το χρέος. Κύριε Τσουκαλά, με διακόπτεται συνεχώς. Κύριε Τσουκαλά, εμείς λέμε ότι το χρέος έχει διευθετηθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και σήμερα μπαίνουμε στη συζήτηση για να πάμε να το κάνουμε ακόμα πιο ομαλό για τον ελληνικό λαό. Ούτως ώστε είναι 175% του ΑΕΠ. Τα χρήματα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Το επίσημο χρέος. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Τα κοχρεωλήσια τα οποία πληρώνουμε, αν μπορούν να πάνε ακόμα πιο πίσω, έτσι ώστε η χώρα να έχει ανάπτυξη και με τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης να μπορεί να αποπληρώνει λιγότερα χρήματα σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου, είναι αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει αυτά τα χρήματα να πέσουν στην αγορά. Μετά τις διαφημίσεις. Πάμε για άνεργη ανάπτυξη. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Μου έχει ζητήσει να συνεχίσει το σχόλιο της η κυρία Φαρμάκη. Δεν ολοκλήρωσε πριν, τη διέκοψα απότομα λόγω διαφημίσεων. Ελάτε, κυρία Φαρμάκη. Είχα μείνει στο χρέος, έτσι. Ναι, στο τι χρέος. Πρέπει να κάνει η χώρα. Ναι. Ένα σημαντικό σημείο το στοιχείο του που πρέπει να βάλουμε εφόσον ξεκινάει η διαπραγμάτευση με το χρέος είναι τι. Αφού είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάνε στα κοινοβούλια τους η κάθε χώρα και να υποστηρίξουν μια διαγραφή χρέους για τον Έλληνα πολίτη. Τη στιγμή που δανείζονται με πολύ μεγαλύτερα επιτόκια από ό,τι δανειζόμαστε εμείς σήμερα από τον EFSF. Απ' την άλλη μεριά όμως, θέλω να πω ότι δεν απαγορεύει κανένας στη Γερμανία να αναγνωρίσει το κατοχικό δάνειο και αν θέλετε μονομερώς μετά από μια διαπραγμάτευση να βάλει στο τραπέζι ένα ποσό που θα συμβιβαστικά θα αποδεχθούμε όλοι μας όσον αφορά το κατοχικό δάνειο. Αυτό θα μας επιτρέψει μονομερώς από τη Γερμανία να μειώσουμε το χρέος και να μπορέσουμε να είμαστε και να τελειώσει αυτό το ζήτημα αλλά επιτέλους να δώσουμε και μια τελειωτική λύση για το χρέος. Το θέμα του χρέους της Γερμανίας το έχει βάλει ο Γλέζος, το έχει βάλει επιτακτικά και θα το ξαναβάλει και σαν Ευρωβουλευτής. Και, η Γερμανία, για το κατοχικό δάνειο, για το κατοχικό δάνειο, για τις αποζημιώσεις δεν δέχονται. Η Γερμανία δέχονται, εμείς θα τα βάζουμε. Εσείς θα βάλετε τις αποζημιώσεις ή το κατοχικό δάνειο. Εμείς θα τα βάλουμε όλα. Και τα βάζουμε όλα. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Η Γερμανία από μόνη της ποτέ δεν πρόκειται να στέρξει, να πει αχ, βρε παιδιά, κάτι ξέχασα, πάτε το. Όμως το ότι και σας διακόπτω, ο πρόεδρος, ο κύριος Γκάουτου, το έθεσε, ήταν πολύ σημαντικό. Και ηθικά μόνο είναι προς την πλευρά των Ελλήνων. Γιατί εδώ είναι θέμα. Και το θέμα αυτό έχει πάει και στη Γερμανία. Και υπάρχουν και Γερμανοί οι οποίοι βλέπουν το θέμα και με δικά μας μάτια. Το βλέπουν δηλαδή ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν γίνει αυτά που γίνανε στην κατοχή εδώ, να έχουν βουτήξει τα λεφτά, να έχουν κλέψει τα λεφτά. Συμφωνώ σε αυτό. Να έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει και από την άλλη μεριά να λέμε πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά, να δώσουμε τον τελευταίο λόγο στον κύριο Πλεύρη. Βέβαια. Γιατί δίνει και έναν άλλο αγώνα που εσείς δεν δίνετε αυτή τη στιγμή. Και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μένει όλοι εδώ με το Σταυρό Παναγόνιμαθου. Τον αγώνα του Σταυρού. Εγώ δεν έχω δώσει τώρα, θα δώσω στις επόμενες εκλογές. Καθημερινά δίνετε και εσείς. Και εσείς. Στις επόμενες εκλογές όμως θα είμαι στη Β, οπότε θα χρειαστώ. Και εσείς και η κυρία Φαρμάκη δίνετε τον αγώνα. Απλά τώρα ο κ. Πλεύρης είναι που ζητάει ο Σταυρό. Εσείς το έχουμε επισημάνει και σε άλλη εκπομπή. Θα δώσετε δυνατή μάχη στη Β Αθηνών. Πρέπει από τώρα να το επισημαίνετε. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κλείνοντας από εδώ, είναι ότι υπάρχει μια κάλπη που είναι ευρωεκλογές, που προφανώς έχει και πολύ μεγάλα κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Υπάρχει μια άλλη κάλπη που είναι οι δημοτικές εκλογές και ειδικά για το Δήμο της Αθήνας θεωρούμε
ότι είναι ένα δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο Αθηναίος πολίτης και κυρίως αυτός που ζει και στην Αθήνα και δεν σχηματίζει εικόνα για την Αθήνα ζώντας στην Κηφισιά, διαβάζοντας εφημερίδες. Αυτός που ζει στην Αθήνα, εάν θέλει άλλα 4 χρόνια χαμένης δημοτικής αρχής του κυρίου Καμίνη ή αν θέλει να αλλάξουμε σελίδα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Τσουκαλά. Εμείς σελίδα αλλάζουμε μόνο με τον Γαβρίλη Κελαρίδη και με κανέναν άλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σαφές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φαρμάκη. Ελπίζω να τα πούμε. Και καλή επιτυχία βεβαίως στον κύριο Πλεύρη και ελπίζω να τα ξαναπούμε όταν πια θα έχουμε και μια εικόνα για το τι έχει κάνει ο κύριος Τουρνάρας, κύριε Πλεύρη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσαφτάρης. Θα συζητήσουμε όλο το πλέγμα των εξελίξεων σε αυτό το τομέα, τις προοπτικές που ανοίγονται. Βεβαίως θα το ρωτήσουμε και για το θέμα αυτό που θα δείτε τώρα. Για αρκετή ώρα περίμεναν στην ουρά οι καταναλωτές στον Περισσό ώστε να προμηθευτούν φρούτα και λαχανικά προσφορά των παραγωγών που έχουν κλείσει τους πάγκους τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εντάξει, προκειμένου να τα πετάξει είναι καλύτερα. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Καλή πρόθεση από τους παραγωγούς, αλλά θα προτιμούσα να λειτουργεί. Οι καταναλωτές εκτός από παραδοσιακά καρουτσάκια της Λαϊκής επιστράτευσαν και παιδικά, ώστε να προμηθευτούν δωρεάν φρούτα και λαχανικά, χωρίς ευτυχώς να επαναληφθούν οι εικόνες των προηγούμενων ημερών, καθώς οι παραγωγοί και οι έμποροι είχαν πάρει τα μέτρα τους. Στα σούπερ μάρκετ, όχι εδώ, δεν υπάρχουν λαϊκές. Πολύ καλή, ο κόσμος υποφέρει. Και αυτοί που είναι στη Λαϊκή και αυτοί υποφέρουν. 500 τόνους προϊόντων όλων των ειδών μοίρασαν δωρεάν οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών στη Λαϊκή Αγορά που στήθηκε στον Περισσό. Η απεργία θα συνεχιστεί διαρκείας. Όλοι μαζί την ξεκινήσαμε και όλοι μαζί θα τη λήξουμε όταν θα έρθει η ώρα. Το Υπουργείο προωθεί ρύθμιση μέσω της οποίας δεν θα συμμετέχουν πλέον οι συνδικαλιστές των λαϊκών αγορών στην τοποθέτηση των πάγκων με τις λαϊκές, αλλά μετά από κλήρωση θα ακολουθήσουν το σύστημα της περιστροφής και παράλληλα θα διαχωρίσει τους παραγωγούς με τους επαγγελματίες για να ενισχύσει έτσι, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, τον ανταγωνισμό και να μειωθούν οι τιμές. Να βάλει τους παραγωγούς από εκεί, τους εμπόρους από εδώ. Να ξέρουμε ότι παίρνουμε από τον παραγωγό ή από τον έμπορο. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε επί της αρχής, ενώ οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστών έχουν παράπονα από τους βουλευτές. Κυρίως τεπεριωμένη συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ερωτά το σώμα, γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο επί της αρχής? Γίνεται δεκτό κατά πλειοψηφία. Ουσιαστικά δεν ανέπτυξαν καμία πρωτοβουλία για να πείσουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά είναι η ταφόπλακα για το θεσμό των λαϊκών αγορών. Τη Δευτέρα το νομοσχέδιο ψηφίζεται και επί των άρθρων, ενώ μέλη της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών θα διαδηλώνουν έξω από την Βουλή. Παράλληλα, με ανακοίνωση της η Ομοσπονδία δηλώνει έτοιμη να μοιράζει δωρεάν προϊόντα έως τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για να υπάρχουν προϊόντα, για να υπάρχουν λαϊκές, πρέπει να υπάρχουν προϊόντα. Πρέπει να υπάρχουν ελληνικά προϊόντα. Και το πώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα μας εξηγήσει εδώ. Είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αθανάσιος Τσαφτάρης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους τηλεθεατές. Σήμερα έχουμε στην Αθήνα την έναρξη του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς ασκείτε την Προεδρία. Ένα από τα βασικά ζητούμενα, από ό,τι διαβάζω κι εγώ, είναι η ποικιλία των προϊόντων στην Ευρώπη. Έτσι. Και πώς αυτά θα μπορούν να ενταχθούν, να μπουν σε νέες αγορές ή να ενισχυθούν στις ήδη υπάρχουσες. Κάτι που αφορά και εμάς. Και θέλω λίγο να το φέρουμε το όλο ζήτημα, τα ευρωπαϊκά θέματα που θα συζητήσουμε με τους ομολόγους σας και σε επίπεδο αγροτικής καθημερινότητας. Να δούμε τι από αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη αφορούν και τον κόσμο της υπαίθρου και όχι μόνο και τον κόσμο των πόλεων. Συμφωνώ απολύτως και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία, γιατί πραγματικά σήμερα αρχίζουμε, θα είναι ένα εξαιρετικό τριήμερο. Από το Μουσείο της Ακρόπολης σήμερα. Ναι, ακριβώς. Θέλω όμως να μείνω στο πρώτο θέμα που θίξατε και θα είναι το μοναδικό θέμα των συζητήσεων για να δείξουμε και τη σημασία του. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι ένα σύνολο πολλών και ποικίλων περιβαντολογικών καταστάσεων και αυτό έχει αντανάκλαση στα παραγωγικά της συστήματα. Και αυτά τα ποικίλα παραγωγικά συστήματα, δηλαδή άλλη είναι η γεωργία ενός νησιού του Αιγαίου, άλλη είναι η γεωργία βγάζει, στον κάμπο της Θεσσαλίας, άλλη είναι οι Άλπεις οι Αυστριακές, άλλο είναι οι παραλίμνιες εκτάσεις της Φιλανδίας. Αυτό εννοώ όταν λέω παραλλάσσοντα παραγωγικά συστήματα, ένεκα του περιβάλλοντος και των εδαφοκλιματικών συνθήκων. Αυτό λοιπόν αντανακλάται σε μια ποικιλομορφία εξαιρετικών ποιοτικών προϊόντων στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους, την Κίνα,
την, ας πούμε, τον Καναδά, πες μου 10 εξαιρετικά προϊόντα, τρόφιμα του Καναδά, θα ζοριστεί να, κάποιος ναι. να αναφέρει ένα. Ενώ στην αν πεις ένα στην Ευρώπη, το όντως. Ίδιο. Αν πεις όμως ποια είναι τα προϊόντα της Ευρώπης, θα πει αμέσως κάποιος τα κρασιά της, τα τυριά mm-hmm. της, mm-hmm. τα ψωμιά της, τα αλαντικά της, τα λάδια της, τα φρούτα της. Δέστε αμέσως πόσα ναι, είπα. Σωστά. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της Ευρώπης και η συζήτηση θα επικεντρωθεί σε αυτό το διήμερο με τους συναδέλφους μου υπουργούς πώς αυτό το πλεονέκτημά της θα γίνει στρατηγικό της ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης έναντι των μεγάλων ανταγωνιστών της. Όταν λέμε μεγάλων ανταγωνιστών, ποιους εννοούμε, κύριε Πρόεδρε? Εννοούμε την Κίνα, εννοούμε την Αμερική, τον Καναδά, τη Ρωσία. Αυτοί είναι οι μεγάλοι ανταγωνιστές της. Θέλω βέβαια να πω, για μας αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας είναι παραγωγός πολλών έτσι. Ποιοτικών προϊόντων. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα μόνη της είναι μια μικρή Ευρώπη. Τα τρία πράγματα που σας είπα προηγούμενα. Άλλα είναι τα παραγωγικά συστήματα των νησιών μας, άλλο του κάμπου της Θεσσαλίας, άλλο της Πίνδου και τα βουνά και της κτηνοτροφία μας κλπ. Άρα μπορούμε να δούμε πώς αυτό το ελληνικό πρότυπο που ουσιαστικά αντανακλάται στο σύνολο της Ευρώπης, θα γίνει και σε εμάς στρατηγικό μας πλεονέκτημα. Εγώ γνωρίζω, επειδή έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ότι δίνετε μάχη γι' αυτό και το φυσικά. Παλεύετε πολύ. Αλλά πώς εξελίσσεται το πράγμα? Δηλαδή, αυτός που λέτε, ο πλούτος της Ελλάδας, έχει φτάσει προς τα έξω, έχει κερδίσει θέση τέτοια που θα θέλαμε πρώτα στις αγορές? Να πούμε για τη μάχη που δίνουμε και μετά να έτσι. Κρίνουμε το αποτέλεσμα, αν το αποτέλεσμα αυτής της μάχης έτσι. Είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω μετά και για επενδύσεις. Και γι' αυτό φυσικά. Διάβασα κάποια ρεπορτάζ. Βεβαίως. Για επενδύσεις που έρχονται στον πρωτογενή τομέα και πώς μπορεί να βρει και ο κόσμος δουλειά στον πρωτογενή τομέα. Στον πρωτογενή τομέα, στο σύνολό του. Δεν είναι μόνο το χωράφι, η στάνη έτσι. Και ο κτηνοτρόφος. Είναι η μεταποίηση αυτής της εξαιρετικής προοπτικής. Άνθρωποι που θέλουν να δώσουν τα χρήματά τους, να επενδύσουν πάνω σε αυτά. Είναι η τροφίμων που επενδύει πάρα πολύ τώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Μην φύγουμε από την Ευρώπη, μια και το θίγουμε έτσι. Έτσι. Μην πηγαίνουμε. Ναι. Εγώ σας πηγαίνω μάλλον προς πίσω. Λέω, να μείνουμε όμως, λίγο στην Ευρώπη. Θέλω να πω κάτι για την Ευρώπη. Η Ευρώπη κατάλαβε ότι η γεωργία της και τα τρόφιμά της, η Ευρώπη είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας τροφίμων, κυρίως commodities, μεγάλες ποσότητες καλαμποκιού, σόγιας για ζωοτροφές κλπ. Είναι όμως ο πιο μεγάλος εξαγωγέας σε αξία ποιοτικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβε η Ευρώπη ότι αυτό είναι επίσης στρατηγικό της πλεονέκτημα και βλέπετε πόσο επενδύει τώρα στον τομέα και θα το αναφέρουμε αυτό μιλώντας για την ΚΑΠ. Επομένως, σε σχέση με τους άλλους τομείς, δέστε τον ανταγωνισμό που δέχεται η βιομηχανία της Ευρώπης από τη βιομηχανία των ανταγωνιστών της και πόσο χάνει. Δηλαδή βλέπουμε βιομηχανικά προϊόντα ευκολότερα να κατακλείζουν την Ευρώπη ερχόμενα από την Κίνα ή την Αμερική. Τα κινητά που έχουμε. Αντίθετα. Κανένα από τα προϊόντα τα ποιοτικά των τροφίμων δεν μπορούν να δεχτούν αυτόν τον ανταγωνισμό. Επομένως, να γιατί επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια και φαίνεται και στις επενδύσεις που θα κάνουμε με την ΚΑΠ, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και τους δημοσιονομικούς πόρους που διατίθενται πλέον σε αυτή την ανάπτυξη. Έρχομαι όμως τώρα στη χώρα μας που είπατε. Όχι. Όπως είπα, εμείς επενδύουμε στην ποιότητα. Δέστε τι προσπάθειες κάνουμε και σαν χώρα να καθιερώσουμε τα σήματα ποιότητος. Παραδείγματος χάρη, μέχρι τώρα μιλάγαμε για τα προϊόντα με ονομασία προέλευσης, με τα προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις, τα προϊόντα του βιολογικού τρόπου παραγωγής και τώρα έρχονται ακόμα τρία σήματα, τα προϊόντα που έχουν ένα νησιώτικο σήμα παραγωγής, ένα ορεινό σήμα και επίσης ένα σήμα με τα παραδοσιακά προϊόντα της Ευρώπης. Κατά κύριο λόγο ελληνικά προϊόντα. Mm-hmm. Γιατί εμείς έχουμε προϊόντα που μπορούν να μετρήσουμε την ιστορία τους σε 1000 χρόνια, σε 500 χρόνια. Αυτό το σήμα, ποια είναι η αξία και η εμπορική και η ποιοτική? Δηλαδή, ο καταναλωτής έχει εμπιστοσύνη σε αυτά τα σήματα. Ο καταναλωτής έχει εμπιστοσύνη σε ένα προϊόν και ένα τόπο που γνωρίζει τον τόπο. Ξέρουν ο κόσμος την ομορφιά αυτού του οικοπαίδου που λέγεται Ελλάδα. Έχουμε το πιο όμορφο οικόπεδο στον κόσμο. Χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν εδώ τον τόπο κατοικίας τους. Δεν το εκμεταλλευόμαστε, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Υπουργέ. Δεν το εκμεταλλευόμαστε όσο θα έπρεπε. Όχι τώρα, για να έρθω στο αποτέλεσμα των προσπαθειών μας. Δέστε, να σας δείξω ορισμένους δείκτες. Δέστε την αξία και τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων. Έχω κι εγώ ένα σκονάκι και στο λάδι.
Στα φρούτα, τα λαχανικά. Ψάρια, τα κρασιά, τυριά, τα λαχανικά. Τα ψάρια από το ίδιο. Είναι μέσα στα 20 πιο εξαγόγημα προϊόντα τουλάχιστον για τη χρονιά που έφυγε. Τα μισά και παραπάνω είναι αγροτικά προϊόντα. Ναι. Αυτό δεν δείχνει ότι οι προσπάθειες πετυχαίνουν. Αλλιώς πώς θα ανέβαινε 42% η αξία του λαδιού που εξάγουμε αυτή τη στιγμή. Ανέβηκε γιατί είτε η ποσότητα, είτε η ποιότητα, η τυποποίηση ανέβηκε. Εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να βλέπω πολλές ταμπελίτσες με προϊόντα τα οποία μας έρχονται από χώρες, δηλαδή προϊόντα τα οποία θα θεωρούσαμε, πώς να σου το πω, αυτονόητο ότι θα τα έβγαζε η χώρα μας, να βλέπουμε ταμπελίτσες. Έτσι από είναι. Την Ευρώπη και από άλλες χώρες. Έτσι είναι. Να πω τι συμβαίνει με αυτό. Αν δει κανείς το 12μηνο, δηλαδή, η χώρα μας δεν μπορεί να παράξει πατάτες. Το λέω απλοϊκά γιατί και ο τηλεθεατής αυτή τη στιγμή που μας βλέπει από το σπίτι του λέει: ωραία μας τα λέει ο κύριος Τσαφτάρης. Η χώρα μας έχει ένα τόσο πλούτο, έχει αναπτύξει, κάνει εξαγωγές. Γιατί λέει η νοικοκυρά τώρα που μας βλέπει, εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και βρίσκω μια πατάτα από το εξωτερικό? Ακριβώς. Αφού είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αναγκάζομαι εγώ να αγοράζω την πατάτα από την Αίγυπτο? Σας πω. Γιατί ένα μήνα το χρόνο, στους 12 μήνες, και κάναμε προσπάθεια και αυτό να το λύσουμε, δηλαδή γύρω στο Φλεβάρι και μέχρι τα μέσα Μαρτίου, η χώρα μας δεν μπορεί να παράξει πατάτες. Γιατί πρέπει είτε τελειώνει η παραγωγή στο βορρά, η τελευταία παραγωγή είναι στον Ευρωκόπη της Δράμας, ένα εκατοκρίου, και οι πρώιμες πατάτες που συνήθως παρήγαγε η χώρα μας στα οροπέδια του Λασιθίου στην Κρήτη, τώρα έχει σταματήσει και έχουμε ένα μήνα κενό. Γι' αυτό και βλέπετε για ένα περίπου μήνα να έρχονται πατάτες. Τώρα όμως με την επέκταση που κάνουμε, είτε με την προήμιση στην Πελοπόννησο, είτε ακόμα και με την καλλιέργεια, ή επίσης με τη συντήρηση για κανένα μήνα ακόμα τις πατάτες του Νευροκοπίου με τα ψυγεία κλπ. Προσπαθούμε και αυτό. Μόνο τις νεκρές περιόδους έχουμε αυτό το φαινόμενο. Δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού, χαμηλότερων τιμών κτλ. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, αλλά στα κυριότερα προϊόντα μας εμείς έχουμε επάρκεια. Επίσης έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά το κόκκινο κρέας, δηλαδή το βοδινό κρέας. Όπου εκεί η χώρα μας υστερεί σε παραγωγή, ενώ βλέπετε την επάρκεια που έχουμε στα τυριά, τα εγωπρόβια κρέατα κλπ, τη φέτα. Λίγοι γνωρίζουν ότι η χώρα μας έχει 100% επάρκεια σε φέτα και εξάγει και το 20% του περισσεύματός τους. Και θα μπορούσα να πω μια σειρά τέτοια προϊόντα. Εκεί λοιπόν κάνουμε προσπάθεια να διαρθρώσουμε έτσι την παραγωγή μας. Από την άλλη μεριά, αν πάω για παράδειγμα στα στάρια, όπου στα σιτηρά παράγουμε σκληρό σιτάρι, μαλακό σιτάρι, κριθάρι και βρώμι. Αυτά είναι τα σιτηρά, τα ξηρικά. Ωραία. Επειδή οι παραγωγοί απολαμβάνουν μεγαλύτερο εισόδημα από τα εξαιρετικής ποιότητας σκληρά στάρια, έχουν πολύ περισσότερο δραστηριοποιηθεί στο σκληρό. Η χώρα μας παράγει το 180% των αναγκών της. Άρα καλύπτει και αυτό, γιατί είναι εξαιρετική ποιότητα. Ναι. Λίγοι γνωρίζουν ότι αυτά τα μακαρόνια, τα εξαιρετικά, τα σεμιγδάλια που φτιάχνουν, τα μακαρόνια της Ιταλίας, είναι εξαγωγές ελληνικών σταριών. Άρα λοιπόν στο χωράφι του προτιμάει να βάλει σκληρό και όχι μαλακό, γιατί έχει ένα μεγαλύτερο εισόδημα. Άρα εισάγουμε κάποιο μαλακό στάρι φτηνότερο. Επομένως, είναι και αυτοί οι λόγοι που καμιά φορά δημιουργούν αυτή. Συγγνώμη τώρα, γιατί ως καταναλωτή τώρα μου κεντρήσατε το ενδιαφέρον. Τα μακαρόνια αυτά που παίρνει ο κόσμος και που είναι εισαγωγής και με σκληρά στάρια εξαιρετικής ποιότητας. Δεν παράγει κανένας. Με φίρμες γνωστές του εξωτερικού. Ναι. Είτε είναι ελληνικό το στάρι. Δηλαδή, εγώ όταν βράσω μακαρόνια και νομίζω ότι είναι ιταλικά και τα. Είναι κυρίως σκληρά στάρια ελληνικά. Πιστέψτε με. Έχουμε 180% της παραγωγής σκληρού σταριού από τις ανάγκες που έχει ο τόπος μας. Άρα το σύνολο της ντόπιας μακαρονοβιομηχανίας, κρυθαράκια κλπ. Είναι. Και αυτό οφείλεται πάλι, λίγο πριν σας είπα, για τις εξαιρετικές. Το οποίο μπορεί να το αγοράζουμε ακριβότερα, Όχι. Δεν είναι ακριβότερο. Είναι όμως πολύ καλή ποιότητα. Γιατί. Όταν οριμάζει το στάρι του σκληρό, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Τη φίρμα τη μεγάλη που μας έρχεται απ' έξω, μπορεί να την αγοράσουμε. Δέστε, πολλές ξένες βιομηχανίες έχουν κάνει και εδώ εργοστάσια. Η Μπαρίγια τώρα δεν θέλω να τις αναφέρω. Ναι. Έχουν εδώ για εργοστάσια. Για να κατεβάσουν το κόστος. Εδώ είναι η πρώτη ύλη. Γιατί νομίζετε έρχονται τώρα οι μεγάλες εταιρείες της μπύρας και κάνουν? Όλα αυτά εντωμεταξύ είναι συμβολαιοποιημένη παραγωγή. Δηλαδή ξέρει ο Γιώργος τι προκαταβολές θα πάρει, πόσο θα πουλήσει το προϊόν του, σε τι τιμή.
για να μπορεί να είναι σίγουρη η παραγωγή. Έχει μπει η τράπεζα τώρα και σε αυτά τα συμβόλαια δίνει προκαταβολές 30% ή η ίδια η εταιρεία. Γιατί έρχονται για τα κριθάρια μας, ειδικά τα δύστιχα που κάνουν εξαιρετική μπύρα, όλες οι μεγάλες τώρα εταιρείες και παράγουν εδώ μπύρα. Mm-hmm. Και βίνει που στέλνουν στη Βουλγαρία και αλλού για να παράξουν και εκεί. Θα πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά και πραγματικά χαίρομαι κάθε φορά που συζητάμε, γιατί έχετε την ικανότητα, ακόμα και δυσνόητα για εμάς πράγματα που δεν τα παρακολουθούμε, συνόδους ευρωπαϊκές κτλ., να τα φέρνετε και να τα εξηγείτε έτσι όπως τα βιώνουμε στο τραπέζι μας και στην καθημερινότητά μας. Έχετε την ικανότητα να μας τα εξηγείτε έτσι. Θέλω μετά να δούμε και τα... Διάβασα ότι εγκρίνατε κάποια επενδυτικά σχέδια. Βεβαίως, τι 10. Σημαίνει αυτό και για το θέμα... Και αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε άλλα 10. Και για θέσεις απασχόλησης και για θέσεις εργασίας. Χαίρομαι που το τονίζετε αυτό. Ναι. Λοιπόν, φιλοξενούμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Τσαφτάρη. Αρχίσαμε με τα ευρωπαϊκά, γιατί η Ελλάδα και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κύριος Τσαφτάρης θα προεδρεύσει του Υπουργικού Συμβουλίου με τους ομολόγους τους Υπουργούς Γεωργίας Ευρώπης. Το πιάσαμε λίγο από την Ευρώπη στην αρχή το θέμα. Ποιες είναι οι επιδιώξεις της Ευρώπης να κερδίσει σε προϊόντα και αγορές. Και σιγά σιγά το φέραμε εντός συνόρων. Πώς η Ελλάδα, ποιες είναι οι επιδιώξεις της Ελλάδας να κερδίσει τη θέση της σε νέες αγορές και να ενισχύσει σε ήδη υπάρχουσες. Θέλω λιγάκι να θίξουμε, κύριε Υπουργέ, το θέμα των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Διάβασα την εβδομάδα που πέρασε ρεπορτάζ σχετικά με επενδυτικά σχέδια τα οποία εγκρίνατε. Και θέλω να σας ρωτήσω και για τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση και τα κεφάλαια να επενδύσουν σε αυτό το τομέα, αλλά και τι προοπτικές σας ανοίγονται για κόσμο ο οποίος αναζητά εργασία σε αυτό το τομέα. Και τα δύο είναι σημαντικά. Να αρχίσουμε με το πρώτο. Όταν λέμε επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα, μιλούμε για επενδύσεις στο παραγωγικό κομμάτι το πρωτογενές, να πάει δηλαδή ένας γεωργός και να επεκτείνει την επιχείρησή του, τα θερμοκήπια του, το στάβλο του, να μεγαλώσει την κτηνοτροφική μονάδα. Άρα έχουμε αυτού του είδους τις επενδύσεις. Να αναφέρω για παράδειγμα, μια και ανέφερα τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ανοίγοντας μια σειρά γεωθερμικών πεδίων που έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, 11 πολύ σημαντικά γεωθερμικά πεδία έχουμε εκεί πάνω, που στα πόδια μας από κάτω είχε τζάμπα ενέργεια. Μάλιστα, σε εδάφη που είναι πολύ υποβαθμισμένα, αλλά τούχα, ήταν βούρλα αυτό το πρώτο που ανοίξαμε στον έρασμο της Ξάνθης, όπου το Υπουργείο Γεωργίας είχε 2.400 στρέμματα σχολάζουσες γέες εκεί που έτσι καθόταν. Ούτε τα ζώα μπορούσαν να βοσκήσουν σε αυτά τα αλάτια. Κι όμως από κάτω είχε αυτό το θησαυρό. Ήρθαν υγιείς επιχειρήσεις, επενδύσανε, μας δίνουν μάλιστα και 60 ευρώ το στρέμμα κάθε χρόνο ενίκιο μόνο στο χωράφι, όχι στην ενέργεια. Κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή 790 στρέμματα θερμοκήπια. Τα πρώτα 100 άρχισαν να παράγουν εντός των ημερών. Θα πάμε μάλιστα να παρευρεθούμε σε αυτή τη συγκομιδή. Να, τζάμπα ενέργεια. Όταν λέω λοιπόν επενδύσεις στη γεωργία, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Θα μπορούσα να σας πω για ανθρώπους που ανεβάζουν, επεκτείνουν τις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις. Μεταξύ των επενδύσεων που αναφέρετε, τρεις αφορούσαν επενδύσεις μεγάλες στον κτηνοτροφικό τομέα. Να κάνουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στάβλους μεγάλους κλπ. Πάμε τώρα. Το ίδιο ισχύει όμως και για τα επόμενα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει το προϊόν από το χωράφι. Να το μεταποιήσει η βιομηχανία τροφίμων, να το κάνει τρόφιμο, να το διακινήσουν, να το εμπορευτούν. Χρήματα ποιος δίνει, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά? Και οι ιδιώτες. Οφείλω να πω ότι οι ιδιώτες, και αυτό είναι πάλι δηλαδή σε αυτά τα επενδυτικά σχέδια, το χρήμα έρχεται από το κράτος, από την Ευρώπη ή από τον ιδιώτη? Και από τους τρεις. Και από τους τρεις. Ναι. Ας πούμε στα θερμοκήπια της Θράκης που προανέφερα. Στην πρώτη φάση, στα πρώτα 120-160 στρέμματα που κάνουν, ήταν όλο δικά τους χρήματα. Δοκιμάζαν. Και μάλιστα είναι υγιείς επιχειρήσεις. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω τα ονόματά τους και δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Αλλά από την άλλη μεριά, το να πει μια εταιρεία όπως τα Πλαστικά Θράκη, σας το αναφέρω, ή η Έλαστρο. Δεν νομίζω να σας κατηγορήσει κανείς για διαφήμιση. Εμείς είμαστε μια υγιείς επιχείρηση στο δικό μου τομέα, τα Πλαστικά Θράκη, στα Μέταλλα, η Έλαστρο κλπ. Και από τα κονδύλια που μας περισσεύουν, θέλουμε
θέλουμε να γυρίσουμε και να επενδύσουμε σε αυτό τον γεωργικό τομέα. Δείχνει κάτι όμως, δείχνουν την εμπιστοσύνη τους. Το λέω γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιο σχέδιο στο μυαλό τους, αλλά να μην έχουν τα χρήματα. Όχι, υποστηρίζουμε και εμείς. Γιατί και εμείς δίδουμε επιδοτήσεις στις μεταποιητικές βιομηχανίες. Μάλιστα, κάναμε και μια γρήγορη διαδικασία για να μην περιμένουν, γιατί συνέβαινε και αυτό στο παρελθόν. Έκανε μια επένδυση, κάποιος μια αίτηση επένδυσης και παίρνουν 2-3 χρόνια να πάρει μια απάντηση. Η τελευταία προκήρυξη που κάναμε υπό τη δική μου θητεία έληξε τον Φεβρουάριο, δηλαδή πρώτη του μηνός άνοιξε, πρώτη του Γενάρη. 20 Ιανουαρίου ήρθαν οι πρώτες αιτήσεις, στις 18 Φεβρουαρίου πήραν την απάντηση και την κάνουν. Αυτό είναι πραγματικά γρήγορη. 5-6 χρόνια να... Δεν έχει νόημα. Άμα περιμένεις 3-4 χρόνια, έχει αλλάξει το δημοσιονομικό και το οικονομικό περιβάλλον και μετά δεν μπορείς να βρεις ρευστότητα κλπ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκει κόσμος δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και χαίρομαι που το λέτε, διότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε για το... Καταρχήν να πούμε για το θέμα της ανεργίας, είναι ένα από τα πιο... Το πιο ίσως κοινωνικά οξυμένο μας πρόβλημα. Το μεγαλύτερο. Γι' αυτό και είδατε και την κυβέρνηση αλλά και το κόμμα που εκπροσωπώ, το ΠΑΣΟΚ, να κάνει επισταμμένες προσπάθειες να υποστηρίξει, δείχνοντας αυτή την κοινωνική ευαισθησία, το θέμα της ανεργίας. Από αυτή τη σκοπιά βλέποντας τα πράγματα, η γεωργία πάντοτε ήταν, είτε στο πρωτογενές κομμάτι, είτε στη μεταποίηση, αλλά και σε όλα τα παρακάτω βήματα, μεγάλη δεξαμενή χεριών. Και δυστυχώς όταν μετατρέψαμε την κοινωνία μας, μια κοινωνία παραγωγική, νομίζαμε ότι η ανάπτυξή της θα έρθει καταναλώνοντας αγαθά, την κάναμε καταναλωτική κοινωνία και ιδιαίτερα όταν στο τέλος αυτή η κατανάλωση πληρώνονταν με δανεικά, δέστε που καταντήσαμε. Είναι το αφήγημα της κρίσης αυτό. Πρέπει τώρα να πούμε ότι τώρα που τελειώνει αυτή η ύφεση, η χώρα μας συμπληρώνει ένα κύκλο δυσκολιών και φαίνεται ότι μπορεί να βγει από αυτές τις δυσκολίες και να αρχίσει πλέον μια ανάπτυξη, ο τομέας που αντιπροσωπεύω, δηλαδή ο αγροτικός τομέας με την ευρύτερη του έννοια και σε όλες τις τιμορφές, δεν θέλω να μιλώ μόνο για τα φυτά και τα ζώα, μιλώ και για τα μελίσια, μιλώ και για τα ψάρια, μιλώ και για τις ιχθυοκαλλιέργειες και για όλα αυτά, πιστεύω ότι έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, μπορεί να δώσει ανάπτυξη γρήγορη. Μπορεί να είναι 5-6 οι τομείς που θα δώσουν την όθηση και την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Αν όμως τους ιεραρχήσει κάποιος χρονικά, αύριο μόνο η γεωργία και ο τουρισμός να δώσει τόσο άμεσα αποτελέσματα. Πρέπει ναι. να μιλήσουμε για μεθαύριο. Τι είναι αυτό που θα δώσει μεθαύριο την ανάπτυξη, τι είναι αυτό που θα το δώσει σε τρεις μέρες και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν τα βάλουμε, θα πούμε δεν είναι το ένα ή το άλλο, είναι και το ένα και το άλλο, αλλά το ένα σήμερα, το άλλο αύριο και το άλλο μεθαύριο. Επομένως, και θέλω να πω ότι στις 15 Μαΐου, δηλαδή ουσιαστικά σήμερα-αύριο, λύγει η προθεσμία του μεγάλου προγράμματος 140 εκατομμυρίων ευρώ που είχαμε για την είσοδο νέων αγροτών στη γεωργία. Εκεί προσπαθούμε με τα χρήματα που θα ξοδέψουμε να λύσουμε και διαρθρωτικά μας προβλήματα στη γεωργία και στην Ευρώπη. Γιατί σας θυμίζω ότι να... και σε εμάς και στην Ευρώπη η έλλειψη νέου ανθρωπίνου δυναμικού είναι ο πιο σημαντικός πόρος, αλλά είναι και ο πιο συρρυκνωμένος πόρος στη γεωργία. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστήσω. Με ένα σχόλιο για τις ευρωεκλογές. Πολιτικό το σχόλιο. Γιατί μέχρι τώρα μιλήσαμε για θέματα ενδιαφέροντος του Υπουργείου σας. Όχι, όχι. Η αντιμετώπιση των θεμάτων της ανεργίας έχει βαθιές πολιτικές. Έχετε δίκιο, διαστάσεις. Έχετε δίκιο. Εγώ μιλάω σε επίπεδο αντιπαράθεσης σήμερα, κομμάτων εν ώψη ευρωεκλογών. Εκεί μιλάμε για ανάπτυξη. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτών που έρχονται. Σας είπα ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Λίγη μια περίοδος δύσκολη. Φαίνεται η χώρα μας τα κατάφερε να μην καταρρεύσει σε αυτή την περίοδο. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια στιγμή που είτε θα ξεκινήσουμε την ανάπτυξη και τα σήματα είναι θετικά και πιστεύω ότι όλες τουλάχιστον οι μετρήσεις, στο βαθμό που τις καταλαβαίνω κι εγώ γιατί δεν είμαι και ο ειδικός αναλυτής, δείχνει ότι ο κόσμος θέλει αυτή τη σταθερότητα. Μάλιστα. Ουέ και αλίμονο να αν αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν υποστηρίξει αυτούς που προσπαθούν αυτήν την ανάκαμψη και ξαναοδηγηθούμε πάλι σε περιπέτειες. Θα είναι καταστροφικά σας σενάρια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Πάμε αμέσως στο Δημητρή Στεφόπουλο. Μας περιμένει για τις δράσεις του ΣΚΑΕ. Γίνεται δέντρο φύλακας. Έλα, Δημητρή.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στη Βάρη, στο τέρμα της οδού Τρυπόλεως. Είναι ένα από τα 4 σημεία συνάντησης που έχουμε για σήμερα. Επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια κίνηση της κάμερας για να σας δείξω για ποιον ακριβώς λόγο είμαστε εδώ. Να σας δείξω τον πιο μικρό δεντροφύλακα που έχουμε δει σήμερα. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγο είμαστε εδώ. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είμαστε εδώ πρώτα και απ' όλα για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία πάνω στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Μέσα από αυτήν την κίνηση λοιπόν η κοινωνία, όλοι οι πολίτες, όλοι οι φορείς, όλοι οι κάτοικοι των περιοχών που βρισκόμαστε σήμερα βρίσκονται κοντά στο βουνό. Πολύ απλά για να μάθουν να βρίσκονται κοντά στο βουνό, για να το αγαπήσουν, για να το προστατεύσουν. Το δεύτερο είναι για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι χρειάζεται από το ζήτημα της προστασίας από την πυρκαγιά. Δηλαδή όλα αυτά λοιπόν εδώ τα σημεία που βλέπετε που έχουν ήδη κουρέψει άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, τα ξερά χόρτα έπρεπε να φύγουν. Έπρεπε να φύγουν γιατί είναι ο κύριος λόγος που επεκτείνεται και εξαπλώνεται μια πυρκαγιά. Και ο τρίτος λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι πάρα πολύ απλά για να προστατεύσουμε στην πραγματικότητα το βουνό. Καθώς μας έλεγαν προηγουμένως οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι το 10% των αστικών περιαστικών πυρκαγιών που ξεκινάνε στα περιαστικά δάση είναι είτε από τσιγάρα, είτε από σκουπίδια, είτε από οτιδήποτε άλλο πετάνε οι πολίτες δίπλα στο δρόμο. Στα δάση που βρίσκονται δίπλα ακριβώς στο δρόμο. Εδώ λοιπόν προηγουμένως βρήκαμε ακόμα και σπασμένο καθρέφτη. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε περίπτωση που. Όχι τι θα γινόταν, Δημήτρη. Το έχουμε δει το έργο. Γίνεται. Δηλαδή κάποιες από τις πυρκαγιές τουλάχιστον, για κάποιες από τις πυρκαγιές δεν ευθύνεται εμπριστής. Είναι από τέτοιες απροσεξίες και αμέλειες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Σήμερα λοιπόν να πούμε ότι ξεκινάει. Ακριβώς αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που πραγματοποιεί ο ΣΚΑΙ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα, το γίνει και εσύ δεντροφύλακας. Θα γίνουμε, θα γίνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και τα ευρωπαϊκά μας τώρα, στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με τους Ευρωπαίους πολίτες να καλούνται στις κάλπες σε μόλις 2 Σαββατοκύριακα, η ανεργία κεδί των νέων αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα της γυραιάς Ηπείρου. Μια ευρωπαϊκή απάντηση αποτελεί από φέτος η πρωτοβουλία εγγύηση για την νεολαία, η οποία εξασφαλίζει ότι όλοι οι νέοι κάτω των 25, είτε εγγεγραμμένοι στις υπηρεσίες απασχόλησης είτε όχι, θα λαμβάνουν μια συγκεκριμένη ποιοτική προσφορά εντός 4 μηνών, αφότου εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίστανται άνεργοι. Η προσφορά πρέπει να αφορά εργασία, μαθητεία ή πρακτική άσκηση. Η εν λόγω πρωτοβουλία εμπνεύστηκε από τη Φιλανδία, η οποία είχε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγύησης για την νεολαία, ενώ τον Απρίλιο του 2013 όλα τα κράτη-μέλη ενέκριναν επί της αρχής την εγγύηση για την νεολαία. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η εγγύηση για την νεολαία δεν προσφέρει νέες θέσεις εργασίας. Αντίθετα, είναι εκπαίδευση και κατάρτιση για τη μελλοντική δημιουργία θέσεων εργασίας και για να έρθουν οι νέοι για πρώτη φορά σε επαφή με αυτή την αγορά εργασίας. Δεν πρέπει να περιοριστούμε σε σεμιναριακού χαρακτήρα συναντήσεις στον ΟΑΕΔ. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Φιλανδία είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει σε ποιοτικές θέσεις εργασίας στο μέλλον. 6 δισεκατομμύρια ευρώ εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για την υλοποίηση των προγραμμάτων, από τα οποία 340 εκατομμύρια προβλέπονται για τη χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων εθνικών φορέων. Η Ελλάδα κατέθεσε το δικό της σχέδιο δράσης τέλη του 2013, ωστόσο με πολλές παρατηρήσεις από πλευράς Κομισιόν αναμένεται νέο σχέδιο προσαρμοσμένο στις οδηγίες των Βρυξελών. Η χώρα μας κατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση του Youth Guarantee την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, 31 Δεκάτου του 2013. Σύμφωνα ωστόσο με έγγραφο της Κομισιόν, το οποίο μοιράστηκε στα κράτη-μέλη στη Σύνοδο Κορυφής 19-20 Δεκεμβρίου, στην Ελλάδα επισημάνθηκαν δύο πράγματα. Πρώτον, δεν έγινε καμία δημόσια διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους, ούτε με οργανώσεις νέων, ούτε καν με τον ίδιο το ΣΕΒ. Όπως επίσης, δεν υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας. Αναρωτιόμαστε στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας πώς είναι δυνατόν να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα απασχόλησης για τους νέους χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Παιδείας. Και όχι μόνο. Η ουσία είναι η εξής. Εάν ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί για διαφόρους λόγους, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού ή το οτιδήποτε, δεν μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, τότε θα πρέπει να γίνουν αναθέσεις και στα υπόλοιπα Υπουργεία. Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Παιδείας. Πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, μιλώντας για ορολογιακή βόμβα στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικά οι νέοι που δεν εργάζονται ούτε παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εκτιμάται ότι σήμερα κοστίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 153 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω επιδομάτων και απώλειας φόρων για το κράτος.
Και να γνωρίζουμε τι γίνεται και στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ που είχατε την υπομονή. Ήσασταν εδώ μαζί μας από το πρωί. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με Πάνο Βόγλη και Μανώλη Σφακάκη. Από εμάς να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας.